καθημερινότητα στην Ιεράπετρα και οι προοπτικές στο μέλλον. Λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές κάλπες, οι υποψήφοι δήμαρχοι της Ιεράπετρας ανοίγουν το διάλογο για τους δημότες της Ιεράπετρας αλλά και τη δυναμική της πόλης. Μία τηλεμαχία με τους υποψήφιους δημάρχους να καταθέτουν τις προτάσεις τους και το όραμα για την πόλη του Λασιθίου. Σε ώρα αιχμής, οι διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου της Ιεράπετρας μιλούν για την πόλη τους αλλά και για τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες. Μία ακόμα τηλεμαχία με άρωμα εκλογών και σημείο αναφοράς στην Ιεράπετρα. Οι υποψήφοι δήμαρχοι της πόλης σε ώρα αιχμής στην Κρήτη TV. Καλή σας εβδομάδα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Έχουμε μπει για τα καλά στο προεκλογικό μενού, καθώς όλες οι εκπομπές της Κρήτη TV έχουν προσαρμοστεί σε αυτόν τον διάλογο που επιχειρούμε να ανοίξουμε μέσα από τα στούντιο της Κρήτη TV με όλους τους δήμους της Κρήτης και βεβαίως την περιφέρεια, και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευρωπαϊκές κάλπες. Όπως είδατε στο βίντεο που προηγήθηκε, σήμερα θα υποδεχθούμε την Ιεράπετρα. Έναν δυναμικό δήμο της Κρήτης, μέσα στους 5 πρώτους σε πληθυσμό. Έναν δήμο που έχει τη δική του δυναμική, τη δική του ιδιαίτερη θέση και γεωπολιτικά, αλλά και έναν δήμο που έχει την δική του πορεία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και τα δικά του άλματα στον τουρισμό. Οι πολίτες της Ιεράπετρας καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη πενταετία. Και εδώ, στο πλατό της εκπομπής Ώρα Εχμής, έχουμε και τους 7 υποψήφιους δημάρχους της Ιεράπετρας. Να τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο. Μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας και νυν δήμαρχος Ιεράπετρας με τον συνδυασμό Ιεράπετρα Νέα Πορεία, ο κύριος Θεοδόσης Καλατζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλατζάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας και τον συνδυασμό Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα, ο κύριος Αργύρης Πανταζής. Καλησπέρα σας, κύριε Πανταζή. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Αντώνης Πετράς, υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας με τον συνδυασμό Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρά, καλώς ορίσατε. Ο κύριος Θανάσης Χινόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό Ενότητα, Συνεργασία, Ανάπτυξη. Καλησπέρα σας, κύριε Χινόπουλε, καλώς ορίσατε και εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη Βλάση, υποψήφια δήμαρχος Ιεράπετρας με τον συνδυασμό Ενωμένη Ιεράπετρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, κυρία Βλάση. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Μαρία Κοτσιφάκη, υποψήφια δήμαρχος με την Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σας, κυρία Κοτσιφάκη, καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Αλέξανδρος Μουζουράκης, υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας με τον συνδυασμό Ιεράπετρα Μπορείς. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, η συζήτηση θα είναι ένας ελεύθερος διάλογος, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω στην πρώτη τοποθέτηση να μην γίνουν διακοπές, έτσι ώστε ο καθένας να καταφέρει να δώσει με λίγα λόγια το δικό του στίγμα. Κύριε Δήμαρχε της Ιεράπετρας και εκ νέου υποψήφιε Δήμαρχε Ιεράπετρας, ο κύριος Θοδόσης Καλατζάκης, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας όθησε να πείτε ότι ναι, εγώ εκ νέου θα διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών της Ιεράπετρας, και βεβαίως να τονίσω ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην πόλη της Ιεράπετρας, γιατί ο Δήμος είναι μια ευρύτερη περιοχή. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Δασκαλάκη, ο Δήμος Ιεράπετρας είναι δυναμικός. Άρα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου έχω υποχρέωση πρώτα απ' όλα να στηρίξω το έργο μου και δεύτερον να συνεχίσω το έργο μου. Κατεβαίνω με μια δυναμική ομάδα δίπλα σε ένα Δήμο που είναι δυναμικός, όπως είπατε, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν τη διάθεση, έχουν όραμα, έχουμε στόχους, έχουμε πρόγραμμα, ξέρουμε τα προβλήματα, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε δουλέψει, τα έχουμε παλέψει, πολλά από αυτά τα έχουμε λύσει. Και προσπαθούμε να οδηγήσουμε την Ιεράπετρα σε μια νέα πορεία. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε και αύριο. Και θεωρώ ότι μετά από αυτή την επιτυχημένη τετραετία, 4,5 χρόνια, 5 χρόνια δουλειά στο Δήμο της Ιεράπετρας, η Ιεράπετρα όντως έχει μπει σε μια νέα πορεία. Θα τη συνεχίσουμε. Αυτό που κάναμε χθες, θα κάνουμε και σήμερα, θα κάνουμε και αύριο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε. Βάλτε μια ανατελεία για το στόχο, γιατί θα πάω σε ιδιαίτερη ερώτηση για τους στόχους, για να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση όλοι. Κύριε Πανταζή, διεκδικείτε τον Δήμο της Ιεράπετρας και είστε ένας άνθρωπος που έχει τη δική του θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είναι αυτό που σας κάνει πλέον να μπαίνετε μπροστά? Η επιθυμία πολλών δημοτών, κύριε Δασκαλάκη, είναι αυτή που μας όθησε να διεκδικήσουμε το Δήμο της Ιεράπετρας. Γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα, ότι η θητεία μου σε διάφορους φορείς, εδώ και περίπου 20 χρόνια, είναι μεγάλη. Η επιθυμία λοιπόν των δημοτών της πόλης, και δεν ήταν λίγοι, σας πληροφορώ, οι δημότες,
ήταν αυτή που με όθησε να καταρτήσουμε ένα ψηφοδέλτιο με μια πολύ καλή δυναμική, με ανθρώπους νέους αλλά και με εμπειρία και μαζί από κοινού να διεκδικήσουμε τον Δήμο της Ιεράπετρας. Ένα πολύ συλλεκτικό ψηφοδέλτιο, κύριε Δασκαλάκη, που μέσα βρίσκονται από όλους τους πολιτικούς χώρους άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει, έχουν δώσει τη δική τους ταυτότητα εδώ και αρκετά χρόνια στον Δήμο μας. Κύριε Πετρά, το ίδιο ερώτημα και για σας. Και θα πάω μετά βεβαίως και στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν με τις υποψηφιότητες ολονών σας. Έχετε και εσείς τη δική σας θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον ηγείστε ενός διαφορετικού συνδυασμού. Η ανάγκη για μια καινούρια προοπτική, για μια καινούρια αντίληψη, τόσο για τα κοινά, αλλά και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Χρειάζεται ένα καλύτερο σχεδιασμό η πόλη, να δει το μέλλον της, να λύσει την καθημερινότητά της και μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή όλων να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Κύριε Χινόπουλε, ένας άνθρωπος που δεν έχετε ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά, δεν έχετε διεκδικήσει ενός ως επικεφαλής τον Δήμο της Ιεράπετρας. Αυτή τη φορά ηγείστε ενός συνδυασμού. Τι είναι αυτό που πρεσβεύει ο δικός σας συνδυασμό και θεωρείτε ότι διαφοροποιεί αυτήν τους στόχους από τους υπόλοιπους συνδυασμούς? Δεν νομίζω ότι διαφοροποιεί. Όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε, όλη μια προσπάθεια κάνουμε. Η αγάπη μου προς την Ιεράπετρα, η αγάπη προς τον κόσμο της Ιεράπετρας, η αγάπη που με έχει περιβάλει ο κόσμος της Ιεράπετρας, η αγάπη μου προς την αυτοδιοίκηση, διότι μέχρι πρώτη μας ήμουν 8 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρόεδρος του Δήμου Πλατανιά. Όλα αυτά με κάνανε να κάνω μια προσπάθεια, να βοηθήσω κι εγώ σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Μόνο που πρέπει να τρέξουμε με γρήγορα βήματα και να λυθούν οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες έχουν μεταξύ μας. Διότι εδώ βλέπετε είναι οι επικεφαλείς που θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σχεδόν όλοι είμαστε. Και είμαστε. Σίγουρα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Είστε 7 που διεκδικείτε το Δήμο της Ιεράπετρας. Ένας από εσάς τους 7 θα είναι και ο επόμενος δήμαρχος. Κυρία Βλάση, έχετε και εσείς τη δική σας πορεία στα κοινά της Ιεράπετρας. Δηλώνετε παρούσα και σε αυτήν την αυτοδιοικητική μάχη. Δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί η προτροπή των ανθρώπων της Ιεράπετρας ήταν εκείνη που με ανάγκασε, αν θέλετε, να μπω σε αυτό την προσπάθεια για τον δημαρχιακό θόκο. Ωστόσο, να πω ότι η πραγματικότητα της Ιεράπετρας στη σημερινή, τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια και πολλά από αυτά προβληματίζουν την καθημερινότητα, όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά και τα έργα υποδομών και ανάπτυξης της Ιεράπετρας, είναι και εκείνα που με όθησαν σε, αν θέλετε, σε αυτή την προσπάθεια. Ωστόσο, εγώ μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Ιεράπετρα, άρα τον τόπο μου τον αγαπάω και τον πονώ ιδιαίτερα και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να πάρω στις πλάτες μου αυτό το μεγάλο βάρος ενός Δήμου, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η διοίκηση του Δήμου, γνωρίζοντας και να διοικώ, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια διοικώ ένα τεράστιο πολιτιστικό θεσμό, ο οποίος έχει 9.000 μέλη σε όλη τη γη. Επομένως, ξέροντας τι μπορούμε να δώσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην ανάπτυξη και βεβαίως στην καθημερινότητα των πολιτών, ήταν οι λόγοι που με όθησαν να πάω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Κυρία Κοτσιφάκη, με τη σημαία της Λαϊκής Εισπύρωσης, η Λαϊκή Εισπύρωση έχει μια ενιαία γραμμή σχεδόν στο σύνολο των Δήμων της Κρήτης. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ως τομή στην Ιεράπετρα? Όχι μόνο στην Κρήτη. Η λαϊκή συσπήρωση... Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Η λαϊκή συσπήρωση είναι ο συνδυασμός που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα πανελλαδικά και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουμε στους Δήμους, διεκδικούμε το Δήμο Ιεράπετρας, γιατί η κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται αγωνιστές, χρειάζεται ανθρώπους που να διεκδικούν, χρειάζεται κομμουνιστές, να το πούμε έτσι απλά, στο Δήμο. Είμαστε εμείς οι οποίοι δεν τα διπλώσαμε ποτέ, οι οποίοι λέμε ευθέως ότι και όλα τα χρόνια που υπηρετώ το θεσμό και στο Δήμο Ιεράπετρας, είμαστε εμείς οι οποίοι δεν τα διπλώσαμε ποτέ, όπως είπα προηγούμενα, που δεν κάνουμε υποχωρήσεις, που μπορούμε και αγωνιζόμαστε, που θέλουμε βασικά κοινόν αγώνα μαζί με το λαό,
μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους νέους, να κάνουμε πραγματικά αλλαγές και να φέρουμε πραγματικά αποτελέσματα και να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα του λαού και των πολιτών της Ιεράπετρας και των χωριών της. Κύριε Μουζουράκη, και εσείς ηγείστε ενός συνδυασμού, διεκδικείτε το δημαρχιακό θόκο της Ιεράπετρας. Τι είναι αυτό που πρεσβεύει ο δικός σας συνδυασμός? Ο συνδυασμός λοιπόν Ιεράπετρα Μπορείς ουσιαστικά έχει καταφέρει να καλέσει νέους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπούμε με μια νέα δυναμική στον άθλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και με εμάς στην επόμενη δημοτική αρχή, θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι δημότες της Ιεράπετρας, θα γίνει μονόδρομος η Ιεράπετρα με τις Βρυξέλλες για να διεκδικήσουμε κονδύλια και να κάνουμε όλα εκείνα που τώρα 30-40 χρόνια δεν έχουν γίνει, διότι η πραγματικότητα είναι ότι είναι ίδιοι και ίδιοι, απλά αλλάζουν κουστούμια, παρατάξεις και τα λοιπά και γραβάντες. Με πάρα πολύ λαϊκό αυτή θα προχωρήσουμε στα έργα υποδομής, με άμεση προτεραιότητα τα έργα υποδομής στην άρδευση και στην ίδρυυση, η αντικατάσταση των καρκινογόνων αμυαντοσωλήνων. Μην μπαίνουμε ακόμα στις λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας να γυρίσω στο ουσιαστικά, δηλαδή στο κεντρικό πρόταγμα είναι στο κεντρικό πρόταγμα είναι να μπουν νέοι άνθρωποι μαζί με έμπειρους ανθρώπους που δεν διαθέτουν σκουριασμένα μυαλά και να αλλάξουμε επιτέλους σελίδα, διότι ο Δήμος Ιεράπετρας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, off the record, είναι ένας μεγάλος δήμος με 28.000 κατοίκους που μένουν εκεί και έπρεπε να είναι η Ιεράπετρα των Ταβός της Ελβετίας. Επομένως, εμείς αυτό έχουμε ως στόχο και επομένως θα συγκρουστούμε με ό,τι συνεπάγεται για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, της Ιεράπετρας. Προτού πάμε καθαρά στο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί η Ιεράπετρα, όπως και όλες οι κοινωνίες της Κρήτης, λίγο πολύ οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ σας. Λοιπόν, από εδώ έχω τον κύριο Καλατζάκη, έχω τον κύριο Πανταζή και έχω και τον κύριο Πετρά. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καλατζάκη, γιατί οι πολίτες της Ιεράπετρας ήδη από τα ερωτήματά τους το θέτουν. Διαφορετικοί συνδυασμοί, ενώ υπήρξε ένα κοινό μέτωπο στο μέλλον. Και θα ρωτήσω πολύ ανθρώπινα τον σημερινό δήμαρχο της Ιεράπετρας και εκ νέου υποψήφιο. Νιώθετε λαβωμένος από το γεγονός ότι στενοί σας συνεργάτες αυτή τη στιγμή είναι απέναντί σας αντίπαλοι? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι εμάς δεν μας ανάγκασε κανένας να κατεβούμε στις δημοτικές εκλογές. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπούμε, στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε μια πορεία από το μακρύ γυαλό μέχρι την Ιεράπετρα. Παλέψαμε για να γίνει η Ιεράπετρα μεγάλος δήμος και το καταφέραμε. Και έχουμε υποχρέωση και εγώ και οι συνεργάτες μου να συνεχίσουμε αυτό τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε αναλάβει. Τι εννοείται δεν μας ανάγκασαν? Άκουσα προηγουμένως ότι κάποιος, ο κόσμος τους ανάγκασε, τους πίεσε να κατέβουν σε εκλογές κτλ. Εμένα δεν με πιέζει κανέναν. Ναι. Εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος ο οποίος διεκδικώ για τον τόπο μου. Το έχω αποδείξει με έργα και όχι με λόγια. Αυτό συνεχίζω να κάνω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το συνδυασμό που έφυγαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τους είχαν αθέσει κάποια καθήκοντα, θεωρώ ότι είναι δικαίωμα. Αναφερόμαστε στον κύριο Πανταζή και στον κύριο Πετρά. Είναι δικαίωμα του καθενός να υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί πέρα, από ποια θέση θέλει αυτός. Εγώ δεν κράτησα κανένα με το ζόρι στην παράταξή μου. Είμαστε μια παράταξη ελεύθερη. Δεν μας αρέσουν οι αντιπαραθέσεις. Μας αρέσει η δουλειά. Αυτό κάναμε. Αυτό κάνουμε και το αποδείξαμε με 50 εκατομμύρια έργα. Από 45 μέχρι 50 εκατομμύρια έργα, τα οποία θα έρθουν μέχρι 31 Αυγούστου του 19 στο Δήμο της Ιεράπετρας. Σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο που διεκδικείς για να πάρεις χρήματα και σε ένα Δήμο που παραλάβαμε χωρίς μελέτες και πολλά προβλήματα από πλευράς καθημερινότητας, αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι μου εδώ, για προβλήματα και για έργα που τα έχει ανάγκη ο Δήμος εδώ και 40 χρόνια. Κύριε Πανταζή, το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές ηγείστε ενός συνδυασμού είναι και μια μορφή αποδοκιμωσία στη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, έχετε απογοητευτεί από το έργο της, άρα αποφασίζετε μαζί με την ομάδα σας να αναλάβετε μια πρωτοβουλία για να αναλάβετε και τα ενία της πόλης? Όχι, κύριε Δασκαλάκη, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, μέσα από συλλογικές οργανώσεις υπάρχει αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μηδενίσω το έργο όλων των δημάρχων που θήτευσαν στο Δήμο Ιεράπετρας. Άλλωστε, η συνεργασία είναι αυτή που αναδεικνύει τα προβλήματα και τα επιλύει αν αυτή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Όσο καλύτερο, με λίγα λόγια, το επίπεδο. Ήσασταν ένας στενός συνεργάτης και είχατε αναλάβει και ένα χαρτοφυλάκιο στο Δήμο της Ιεράπετρας.
Όταν λοιπόν ένας στενός συνεργάτης του Δημάρχου αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, και βεβαίως αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Ο καθένας είναι ελεύθερος και έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για την πόλη του, για τον ίδιο, για την ομάδα του, για τους ανθρώπους που αγαπά και σέβεται. Γιατί αυτή είναι η γιορτή της δημοκρατίας στις δημοτικές εκλογές. Τι σημαίνει το γεγονός ότι ένας στενός συνεργάτης του Δημάρχου εδώ σήμερα διεκδικεί τον Δήμο της Ιεράπετρας? Κάτι έκανε ένα κλικ μέσα στη σκέψη. Θα απαντήσω για μένα, αλλά να σας πω πρώτα, μην ξεχνάμε, υπάρχει ιστορικό δεδομένο και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος είχε αποχωρήσει δικαιωμάτου ασφαλώς από προηγούμενη παράταξη για να ηγηθεί μιας δικής. Αναφέρεσαι στην παράταξη του κυρίου Αναστασάκη. Άρα λοιπόν. Μια σχέση βέβαια το ένα με το άλλο, θα απαντήσω όμως μετά γι' αυτό. Έτσι. Ναι, όχι, ανώμια πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Αλλά λέμε αλήθειες εδώ, έτσι. Για αλήθειες έχουμε έρθει. Ωραία, ζητάω το λόγο μετά, αν επιτρέπετε. Για αλήθειες έχουμε έρθει, σαφώς και υπάρχουν διαφορές. Ποτέ ούτε οι περιόδοι ήταν ίδιοι, ούτε τα πρόσωπα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το ρίσκο, όλο το ρίσκο που παίρνουμε ο καθένας προκειμένου να διεκδικήσουμε το Δήμο της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Έθεσε ένα θέμα, κύριε Καλατζάκη, πολύ γρήγορα. Προσωπικό. Μπορείτε να απαντήσετε, βέβαια. Σε πολύ σύντομα, σε λίγο χρονικό διάστημα, θα πω ότι εγώ αποχώρησα από την παράταξη του κυρίου Αναστασάκη στο πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης δημοτικής θητείας. Για ένα και μοναδικό λόγο. Πάλεψα για να γίνει μεγάλος ο Δήμος της Ιεράπετρας. Διχοτομήθηκε αυτό που πάλεψα και έγινε και ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι πλέον στο πρώτο εξάμηνο φεύγω. Στηρίζω ό,τι έργα κάνετε, αλλά αποχωρώ, γιατί τελικά αυτό που πάλεψαμε με ευθύνη της τότε Δημοτικής Αρχής δεν πραγματοποιήθηκε. Γι' αυτό υπήρχε και η στήριξη από όλους τους δημάρχους στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Προσέξτε, με ένα ποσοστό 78,8%, πρωτοφανές για τους Δήμους στην Κρήτη πάνω, μόνο και μόνο για να στηρίξουμε την ενωμένη Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα διχοτομήθηκε και όχι ο Δήμος του Μακρυγιαλού. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και μόνο αποχώρησα από την παράταξη του κ. Αναστασάκη. Μάλιστα. Το πρώτο εξάμηνο της θητείας, όχι 4 μήνες ή 3 μήνες πριν τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Επιτρέψτε μου, κ. Δασκαλάκη, αλλά υπάρχει και αντίλογος, έτσι, με το συμπάθειο σαφώς, αλλά από τότε έως σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Θα τα πούμε στην πορεία. Τι εννοείται δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα? Όχι, για να τα κλείνουμε τα θέματα. Ωραία, μπορώ να απαντήσω αυτό? Μπορείτε να απαντήσετε. Νομίζω ότι ο κύριος. Όχι, δεν θα γίνει διάλογος. Θα κλείσουμε, κύριε. Ο κύριος Παδαζής ήταν. Δεν υπάρχει εξέλιξη στο όλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αναφερόμαστε σε κάποια συμβάντα τα οποία είναι πολύ μικρή εμβέλεια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό και από το αποτέλεσμα κρινόμαστε, κύριε. Πολύ γρήγορα, κύριε Καλατζάκη, να πάω στον κύριο Πατρά. Εγώ απάντησα στο ερώτημα όσον αφορά τη αποχώρηση από τη δημοτική παράταξή μου. Ο κύριος Μπαταζής έφυγε 4 μήνες και δεν έφυγε μόνος του. Με δικιά μου εντολή έφυγε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και το γνώριζε ότι κάποια στιγμή θα έφευγε από αντιδήμαρχος. Έχει διαφορά. Δεν τον έβγαλα χωρίς να το ξέρει. Αποχώρησε με δικιά μου εντολή από την παράταξη και όχι από μόνος του. Νομίζω και ότι αυτό δεν αφορά τον κόσμο τώρα. Έφυγε 5 μήνες. Δώστε μου χρόνο να απαντήσω. Αφορά όμως το ότι εσύ με σύγκρινες να ανεξαρτοποιήσεις. Δώστε μου χρόνο να απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, λοιπόν, επιπροσωπικού. Φύγατε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. 5 μήνες πριν τις εκλογές, 6 μήνες αν δεν κάνω λάθος, Οκτώβριο-Νοέμβριο, εγώ όμως έφυγα στην αρχή. Η θητεία της Δημοτικής Αρχής τελειώνει Σεπτέμβριο, κύριε Καλατζάκη. Άλλο να φεύγει στην αρχή και άλλο να φεύγει στο τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μην προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον κεραπετρίτικο λαό. Δεν κοροϊδεύω κανένα. Κύριε Πανταζή, πολύ γρήγορα για πολύ να πάω γρήγορα, στον κύριο Πατρά. Πολύ γρήγορα. Ειλικρινά, ξαφνιάζομαι με όλα όσα ακούω σήμερα, γιατί το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό στη δημοτική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι αποχώρησα μόνο εγώ, αποχώρησε και άλλα 7 μέλη από την ομάδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και κρινόμαστε εδώ δημόσια όλοι και για όσα λέμε. Μάλιστα. Και για όσα πράττουμε. Λοιπόν, το ότι δύο από αυτούς διεκδικούμε το φόκο της το Δήμο, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ότι υπάρχει ιστορία σε όλο αυτό. Λοιπόν, κύριε Πετρά, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω, ξεκινάω με εσάς, για να είμαι δίκαιος, ο χρόνος που δόθηκε στους δύο κυρίους, γιατί έπρεπε να λύσουμε αυτό το ζήτημα, θα δοθεί έτσι όπως αναλογεί στον καθένα από εσάς. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρχει δυσαρέσκεια από την αρχή της συζήτησης. Πάμε στις διαφημίσεις. 10:30 εδώ σε ώρα αιχμής. Συζητάμε για την Ιεράπετρα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους 7 υποψήφιους δημάρχους της Λασιθιώτικης πόλης. Στο προηγούμενο μέρος δώσανε οι υποψήφοι ένα στίγμα των συνδυασμών τους και βεβαίως αναφερθήκαμε και στα νέα δεδομένα που καταγράφονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά και το γεγονός ότι ο κύριος Πανταζής και ο κύριος Πετράς έχουν πλέον τους δικούς τους συνδυασμούς, είναι επικεφαλής 2 συνδυασμών. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, κύριε Πετρά. Είναι μορφή αποδοκιμασίας ο δικός σας συνδυασμός?
εννοώ στην Δημοτική Αρχή και στον τρόπο που διαχειρίστηκε κάποια πράγματα, ή θεωρήσατε ότι έχω μια ομάδα και πάω να ηγηθώ για το καλύτερο? Προς Θεού δεν είναι για κανένα λόγο αποδοκιμασία. Όποιος ασχολείται με τα κοινά έχει τη διάθεση την προσφορά, έχει τη γνώση, έχει κάνει μια προσπάθεια γιατί θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Οι αποδοκιμασίες γίνονται σε άλλο επίπεδο και για άλλους λόγους. Όσον αφορά τη δικιά μου παραίτηση, γιατί η δικιά μου παραίτηση ήταν εξαιτίας, μετά από δικιά μου απόφαση, νομίζω ότι καταρχάς το έργο που συντελέστη τόσο στο Λιμενικό Ταμείο όσο στην Επιτροπή Υγείας, την οποία είχα αναλάβει από την πρώτη στιγμή, είναι ένα έργο σημαντικό αυτή την πενταετία. Νομιμοποιήθηκαν τα παραλιακά μας μέτωπα, τα λιμάνια μας, γίνανε έργα, προχωρήσανε μαζί με τους συνεργάτες μου. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό έργο, πρωτόγνωρο για την Ιερά Πέτρα τα τελευταία 50 χρόνια. Και είχαμε θέσει και τα θεμέλια μελετών για να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το έργο και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σε σημαντικά πράγματα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Τόσο και το νοσοκομείο υποστηρίχθηκε μέσα και από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Υγείας. Οπότε υπήρχε ένα γενικότερο θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι ασχοληθήκαμε, τουλάχιστον εγώ και συνεργάτης μου, αυτή την πενταετία. Ωραία. Και αφού δυστυχώς, λοιπόν είναι θετικό το αποτέλεσμα, γιατί αποφασίζετε να παραιτηθείτε και να ηγηθείτε ενός άλλου συνδυασμού? Ακούστε με. Όταν ξεκινάς μια ομάδα και ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά από διαδικασίες οι οποίες σε βάζουν στο περιθώριο, δεν αποδέχονται το έργο σου, καμιά φορά τον αρκοθετούν. Και αρχίσει και αντιλαμβάνεσαι ότι. Ποιο τον αρκοθετεί, κύριε Πέτρο? Κοιτάξτε. Ο δήμαρχος, ας πούμε, ο σημερινός δήμαρχος. Παίζει μεγάλη σημασία η συμπεριφορά του απέναντι σε σημαντικά έργα και μελέτες οι οποίες είχαν ξεκινήσει. Όσο και να μην το παραδέχεται ο ίδιος και όσο και να μην θέλει να κάνει μια ελάχιστη αυτοκριτική, όταν ξεκίνησε με 16 ανθρώπους και βρέθηκε με 8, από τους οποίους οι 5 είναι αμοιβόμενοι αντιδημάρχοι. Λοιπόν. Και μία αμοιβόμενη, κύριε Πατράου, λοιπόν, σε κάποιους των περιπτώσεων. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα γενικότερο φαινόμενο μέσα στην ίδια την παράταξη, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο και πρέπει και ο ίδιος να δει ποια ήταν η συμπεριφορά του και ποια ήταν η αντίληψη του γενικότερη. Τώρα, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια, πάμε μπροστά, βλέπουμε το μέλλον, βάζουμε καινούριους στόχους και αφήνουμε το παρελθόν πίσω. Μάλιστα. Κύριε Χινόπουλε, θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτά τα νέα δεδομένα? Βεβαίως. Πείτε. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό το θέμα το οποίο θίξατε είναι το πιο σοβαρό θέμα, πιστεύω, της σημερινής συζήτησης. Άκουσα τους δύο προλαλήσαντες, τον κύριο Πετρά και τον κύριο Πανταζή. Θεωρώ ότι κοροϊδεύουμε την κοινωνία της Ιεράπετρας. Είναι ντροπή αυτά να τα ακούω. 4-4,5 χρόνια συμφωνούσανε για όλα και μισθοδοτούντο. Και τώρα λέμε ότι δεν συμφωνούμε με τον Δήμαρχο. Δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω. Ποιος έπαιρνε μισθό, κύριε Χινόπουλε? Ελάτε, κύριε τώρα, Πέτρα, αφήστε τα. Αφήστε τα. Τι εννοείται, μιλάμε αφήστε για μισθούς και για νοσοκομεία και για γεροκομεία. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα αυτά. Τι σχέση έχουν μισή τα γεροκομεία και για νοσοκομεία? Λοιπόν, να μην προχωρήσουμε τη συζήτηση. Γιατί είστε μηδενιστής? Δεν είναι δυνατόν 4,5 χρόνια να συμφωνούν και να διαφωνήσουν το τελευταίο εξάμηνο. Δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί μία μάζα ανθρώπων και να μετακινηθεί προς μία μεριά. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτό όμως συνεχίζουν. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Κύριε, ένα λεπτό, θα μου επιτρέψετε. Κύριε Χίνο, για να κάνω λίγο το δικαιωματικό διαβόλου. Κοιτάξτε, όταν δεν συμφωνεί με κάποιον, κύριε Δασκαλάκη, τον πρώτο χρόνο φεύγει, τον δεύτερο φεύγει. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στα 4,5 χρόνια. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Είναι η άποψή μου, η εκτίμησή μου. Βεβαίως. Λοιπόν. Τους μήνες φεύγεις. Ορίστε. Τους πρώτους μήνες φεύγεις. Ακριβώς. Σας λέω εγώ τον πρώτο χρόνο. Δεν έχω κανένα λόγο. Δεν υποστηρίζω τον Δήμο. Σας λέω την προσωπική μου άποψη. Δεν υποστηρίζω κανένα. Λοιπόν. Από εκεί και έπειτα ο κόσμος αναρωτιέται τι σημαίνει, τι έχει συμβεί. Δεν έχει πάρει απάντηση η κοινωνία της Ιεράπετρας, ούτε εγώ σαν υποψήφιος δήμαρχος. Γιατί αυτοί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, γιατί ανακαλύφθηκαν? Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτές οι κινήσεις έχουν διχάσει την Ιεράπετρα? Βεβαίως, όχι έχουν διχάσει, έχουν προβληματίσει. Δεν μπορεί να δώσει κανείς εξήγηση, γιατί δεν έχουμε μάθει την αλήθεια. Είναι έλλειμμα ηγεσίας του δημάρχου? Είναι λάθος επιλογή προσώπων από τον Δήμαρχο? Συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θα μάθουμε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετά τα 4 χρόνια συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Πρέπει να απαντήσω, κύριε Πολύ Πετρά, γρήγορα, έρχομαι σε εσάς. Βεβαίως.
Επειδή έχουν τεθεί κάποια θέματα επί προσωπικού, οφείλω να δώσω, θέλω να είμαι δίκαιος. Θα απαντήσει μια και καλή όμως. Για όλους μαζί. Θέλετε να πω. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυρία Βλάση. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν θα κάνω το δικηγόρο ούτε του κυρίου Καλατζάκη, ούτε του κυρίου Πανταζή, ούτε του κυρίου Πετρά. Θα κάνω όμως το δικηγόρο των πολιτών, των συνδημοτών της Ιεράπετρας. Και θα πω το εξής. Ο κύριος Καλατζάκης, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν και να μην στουρθοκαμιλίζουμε, γιατί αυτό κάνουμε πολλές φορές και ξέρετε το έργο αυτό το έχουμε δει και παίξει πολλές φορές. Mm-hmm. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτή η πρακτική. Εάν όντως ο κύριος Καλατζάκης είναι εκείνος ο ηγέτης ή τέλος πάντων ο ηγέτης της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος διαιρεί και βασιλεύει, γιατί αυτό καταλάβαμε και αυτό τουλάχιστον οι πολίτες έχουν προσλάβει. Όφυλαν και οι υπόλοιποι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τοποθετηθούν πάνω σε αυτή τη συμπεριφορά. Και, εν πάση περιπτώσει, αμοιβόμενοι ως ήταν να αφήσουν την καρέκλα, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πρόκειται για ένα κακό ηγέτη, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, διότι δεν ήμουνα στην πλειοψηφία. Βεβαίως, υπήρχαν πολλές φορές συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν αυτές που αρμόζουν για ένα δημοτικό συμβούλιο. Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε το εξής. Γιατί ανακαλύψανε τον τροχό, ότι λέει, δεν μας κάνει ο κύριος Καλατζάκης. Εγώ δεν τον υποστηρίζω σε καμία των περιπτώσεων, διότι δεν είναι η θέση μου αυτή, ούτε έχω αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Θέλω όμως να καταλάβω γιατί ανακάλυψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ότι δεν μας κάνει, ότι δεν έχει ικανότητα, ότι διαιρεί και βασιλεύει, ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει, ότι έχει κακή συμπεριφορά. Αυτά περίπου λέμε εδώ σήμερα, όχι εμείς. Mm-hmm. Το είπανε οι ίδιοι. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι. Είπαν ότι ναρκοθέτησε πολλές φορές και το έργο τους. Το είπε ο κύριος Πετράς. Αν το ναρκοθετεί το έργο, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, κύριε Δασκαλάκη, διότι δεν μιλάμε πλέον για ένα δημοτικό συμβούλιο που πάει για έργο και ανάπτυξη, αλλά μιλάμε για την απόλυτη διάλυση και καταστροφή. Τη διάλυση αυτή δεν την καταλάβανε τα δύο πρώτα χρόνια. Εγώ δεν λέω τον πρώτο χρόνο. Μπορεί τότε να είχαν ακόμα υπομονή. Το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Είμαστε κοντά στον πέμπτο. Και το άλλο ερώτημα είναι, γιατί οι πολίτες έγκαιρα δεν έμαθαν ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί. Δεν κάνει έργο, δεν συμφωνούμε, δεν συντεριάζουμε απόψεις και πολιτικές και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε τίποτα κοινό. Κύριε Κοτσιφάγη. Ακούστε να δείτε. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι σαν συνδυασμός πραγματικά κάνουμε τη διαφορά. Γιατί βάζουμε σε πολιτικό επίπεδο τη μάχη που δίνουμε για τις εκλογές. Εδώ φαίνεται καθαρά ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Γιατί όλοι μιλάνε σήμερα και λένε ακομμάτιστοι, άχρωμοι, αδέσμευτοι και δεν συμμαζεύεται. Αυτό τι σημαίνει. Εμείς το λέμε κάπως διαφορετικά. Προσπαθούμε να μαζέψουμε με διαφορετικά κριτήρια ένα ψηφοδέλτιο. Προσπάθησαν μάλλον να μαζέψουν, mm-hmm. όχι να μαζέψουμε εμείς. Χωρίς αρχές, χωρίς ίδιες απόψεις, χωρίς ίδιες ιδεολογίες. Είναι λογικό λοιπόν από εκεί και πέρα, σε κάποιο σημείο, να παίρνει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Αλλά όσον αφορά όμως για τους υποψηφίους οι οποίοι προέκυψαν από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλατζάκη, από τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη, εμείς βασικά δεν βλέπουμε διαφορές. Και δεν βλέπουμε διαφορές γιατί. Γιατί όλοι τους και οι τρεις και τέσσερις μάλλον, γιατί ανεξάρτητα δεν είχε εκλεγεί ο κύριος Μουζουράκης και εκείνος στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλατζάκη ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, υποψήφιο. Όλοι τους υποψήφιες, μα το είπα, ανεξάρτητα αν δεν έχει. Λοιπόν, όλοι τους αποδέχτηκαν, υπηρέτησαν με θρησκευτική ευλάβεια και τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη και τώρα τον Κλισθένη, χωρίς να εκφράσουν καμία αντίθεση για όλες τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέσα από αυτούς τους νόμους. Δεν καταλαβαίνω. Μέσα. Τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη. Μην τα μπερδεύετε. Όχι, δεν τα μπερδεύω καθόλου. Εγώ τα έχω ξεκάθαρα, κύριε Πετρά. Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ τα έχω πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Λοιπόν, αποδέχτηκαν αυτούς τους νόμους, τους εφάρμοσαν και θα σας αποδείξω για ποιο λόγο ανέφερα και τον Κλισθένη. Λοιπόν, και αν αυτή τη στιγμή φαίνονται να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Mm-hmm. Που δεν εκφράστηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Εκφράστηκαν, κυρία Κοτσιφάκη, κάνετε λάθος. Όντας αντιδήμαρχος, διαφώνησα σε αρκετές αποφάσεις. Αλλά θα τα πούμε. Έχουμε το χρόνο, πιστεύω, κύριε Δασκαλάκη, ναι, να πούμε και τις φανερές διαφωνίες. Είναι γεγονός ότι από τον κύριο Πανταζή είναι γεγονός. Αλλά και τις διαφωνίες, ναι, που εντάξει, δεν έμαθε ποτέ ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι. Αν έχετε διάθεση, να τις πούμε τώρα. Από τον κύριο Πανταζή. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Υπήρχαν διαφωνίες, ναι, πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν αναφέρεται ο κύριος Δήμαρχος αυτές. Και όχι μόνο από μένα, αλλά έθεσε ένα θέμα. Για μυστικές διαφωνίες. Συγγνώμη, αν επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Κύριε Μουζουράκη,
Είμαι εδώ για να συντονίσω τη συζήτηση. Θέλετε αν να αφήσετε θέση μου. Να ολοκληρώσω, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως, κύριε Κουτσουπάκη. Λοιπόν, είναι γεγονός, ναι, να επανορθώσω σε αυτό, ότι ο κύριος Πανταζήκης είχε διαφωνήσει νωρίτερα. Αυτό οφείλω να το πω, εντάξει. Δέχομαι την παρατήρηση δηλαδή αυτή. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Και γιατί αναφέρθηκα και στον Κλισθένη. Θέλω γιατί είναι ο νόμος, είναι τελειώνω. Κλείνω με αυτό. Και δικαίως ο κ. Μητσοτάκης. Κλείνω λοιπόν. Όπως λοιπόν διαχώρισαν, να πούμε, τις θέσεις τους, τα τσανάκια τους, δεν ξέρω πώς να το πούμε αλλιώς, στη λαϊκή διάλεκτο σε αυτή τη φάση, άλλος ένα μήνα πριν τις εκλογές, άλλος τρεις μήνες, άλλος ένα χρόνο κλπ. Εμείς πιστεύουμε ότι μετά, με βάση και τον Κλισθένη λοιπόν, μετά τις εκλογές θα ξαναπάνε αλαμπρατσέτα και ξαναπάνε. Μάλιστα. Θα ξαναμοιράσουν τις θέσεις, κύριε ανάλογα Μουζουράκη, με τη δυναμική, κύριε, που θα έχει ο καθένας. Ακούστε να δείτε, δεν εγκρίνω σε καμία περίπτωση αυτές τις αποχωρήσεις λίγο πριν τις εκλογές από του κύριου Καλαντζάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποχώρησαν. Βγάζετε εσείς κανένα συμπέρασμα, εγώ δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα. Ποιο είναι το πρόταγμά τους, αλλά να μην λέμε μόνο για αυτούς. Πάντως από τους περισσότεροι από εδώ. Ότι ο κόσμος θέλει να μάθει τι έχει συμβεί. Οι περισσότεροι από εδώ που βρίσκονται εδώ απόψε στο τραπέζι, με εξαίρεση τον κύριο Χινόπουλο, την ζουν την τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα. Δεν νομίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας της Γεράπετρας εφόσον εδώ γίνει η αντιπαράθεση, ούτε σε κάτι θα ωφεληθεί ο γεραπετρίτικος λαός. Τόσα χρόνια λοιπόν η Γεράπετρα δεν πίνει καθαρό πόσιμο νερό. Να το ακούσουν λοιπόν όλοι. Η Γεράπετρα έπρεπε να πίνει καθαρό πόσιμο νερό. Έπρεπε να είχαν γίνει έργα υποδομής στην άρδευση και στην ίδρευση. Έπρεπε το διαμάντι λοιπόν της, του νησιού που έχουμε τη Χρυσή, έπρεπε να εφαρμοστεί η νομοθεσία της Natura. Έπρεπε λοιπόν, έπρεπε. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Αυτά είναι τα προβλήματα που αφορούν τους γεραπετρίτες. Τώρα αν αυτοί διαφώνησαν ή όχι, δεν νομίζω να αφορά τον γεραπετρίτικο λαό. Σε τι όχι να ωφεληθεί. Λες και ήρθαν από την Γκουατεμάλα, από τη γη του Πυρός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Στην ουσία λοιπόν θα πρέπει εδώ απόψε, εφόσον ξαφνικά με το που γίνανε υποψήφοι κατάλαβαν ότι η Γεράπετρα έχει προβλήματα, να μας πούν λοιπόν, εφόσον ενδιαφέρονται, εάν θέλουν να επιλύσουν τα προβλήματα. Αυτά του τύπου τώρα τα πράγματα δεν βοηθάνε κανένα. Ζητήσατε το λόγο για να κλείσουμε το πολύ γρήγορα. Να απαντήσω στον κύριο Πετράνο, να του πω το εξής. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι λέει το έργο μου. Εμείς στη δημοτική παράταξη δικιά μας είναι το έργο μας. Αυτό είχα τονίσει επανειλημμένως. Τι έκανε ο κύριος Πετράς στο λιμενικό ταμείο χωρίς εμάς? Τίποτα δεν θα είχε κάνει. Τι υπαλλήλους είχε το λιμενικό ταμείο? Τίποτα. Χωρίς την τεχνική υπηρεσία τι θα είχε κάνει? Τίποτα. Χωρίς εμένα να τρέχω στα υπουργεία τι θα είχε κάνει? Τίποτα. Ποιος ασχολήθηκε με όλα αυτά που είπε προηγουμένως? Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Το στήριξα με όλη μου τη δύναμη. Τον ευχαριστώ για αυτό που έκανε, διότι το έργο είναι, είναι όλων μας. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σύνθημα στην παράταξή μου και θα παραμείνει. Εμείς και όχι εγώ. Το εγώ είναι μακριά από εμάς. Απ' την άλλη, όσον αφορά για την παράταξη, ποιοι φύγανε. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Πετρά ότι ο συνδυασμός του έπρεπε να ονομαστεί όχι συνδυασμός πρότυπο, αλλά ο συνδυασμός της καρέκλας. Γιατί ποιοι μπήκανε στο συνδυασμό του? Αυτοί που έχασαν την καρέκλα στα 2,5 χρόνια. Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοί οι οποίοι 2,5 χρόνια ήταν όλα μέλη γάλα μέσα στην παράταξη, συνεργαζόταν άψογα με όλους μας και κάναμε έργο. Και στα 2,5 χρόνια, διότι έγινε αλλαγή να κρατήσω ισορροπία στην ομάδα, ερχόταν στα δημοτικά συμβούλια 3 φορές τη μία, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτούς όλους έφυγαν από εμάς και πήγαν στην παράταξη του κυρίου Πετρά. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν όλους αυτούς και έκανα δικό του συνδυασμό. Με γεια του, με χαρά του, να προχωρήσει όπως θέλει. Όμως, μέχρι σήμερα και από τότε που ξεκινήσαμε, και επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάρχει στο Δήμο και συνεργαστήκαμε με όλους, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε τόσα έργα και θα συνεχιστούν άλλα τόσα μέχρι τέλος Αυγούστου. Σας είπα, από 45 μέχρι 50 εκατομμύρια έργα στο Δήμο της Ιεράπετρας. Σε μια περίοδο σκληρή για την Ελλάδα, κρίσης για την αυτοδιοίκηση, κρίση για όλους μας, εμείς φέραμε αρκετά εκατομμύρια στο Δήμο της Ιεράπετρας. Δεν έρχονται αυτά τα χρήματα όταν δεν έχεις πρόγραμμα και δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου να συνεργάζεσαι. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα που είπε
ο κύριος Πετράς για τους ανθρώπους που έφυγαν από την παράταξή μου. Η παράταξή μου, τους το έλεγα συνέχεια. Δεν είστε μόνο εσείς που είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατέβηκα το 14 με 80 άτομα. Πολλοί από αυτούς είναι ξανά μαζί μου. Αυτοί που έφυγαν είναι σταγόνα εν το ωκεανό και είναι αυτοί που έχασαν την καρέκλα τους. Γι' αυτό έφυγαν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να κερδίσουν τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Όμως δεν ξεγελιέται ο Γεραπετρίτης, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Καλατζάκης, τι έργο έχει κάνει ως δήμαρχος και ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 19 χρόνια. Όλοι μαζί, το είπα προηγουμένως. Όλοι μαζί επικεντρώνεται και το προσωπείτε, ναι, αλλά πριν λίγα λεπτά είπατε κάτι άλλο. Εννοώ το εξής, ότι πάντα υπάρχει ένας αρχηγός σε μια παράταξη. Σαφώς, και ο αρχηγός σας στήριξε για να γίνει αυτό το έργο. Άρα παίρνω την πολιτική ευθύνη για όλο αυτό που έγινε στο Δήμο της Ιεράπετρας. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε φύγανε 5 άτομα και διέλυσε η ομάδα του Καλατζάκη. Όλοι αυτοί ήταν και είναι μαζί μου, κύριε πέρα Καλατζάκη, από μερικούς που έφτασαν την καρέκλα τους και πήγαν σε άλλες δημοτικές. Ήταν σαφέστατο αυτό που είπατε. Κύριε Δασκαλάκη, όμως ο απόλυτος εγωκεντρισμός που ζούμε απόψε εδώ και οι απόλυτοι καρεκλοκένταυροι πρέπει να σταματήσουν τώρα και να υπάρχουν για το Δήμο της Ιεράπετρας και να αγωνιζόμαστε εδώ να αποδείξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Καλατζάκη. Μας είπατε γιατί έφυγα. Κύριε Καλατζάκη, ένα λεπτό. Μας είπατε για τα έργα που κάνατε. Δεν μας είπατε για αυτά που δεν κάνατε. Διακρίνατε πολύ καλά και εσείς, γιατί ο κύριος Συμπόπλος είναι ο κύριος Καλεκτός. Πότε έφυγαν αυτοί και πήγαν σε άλλη δημοσιογράφηση. Συμφωνώ μαζί σας. Πότε έφυγαν. Όταν αλλάχτηκαν έφυγαν. Συμφωνώ μαζί σας αυτό. Αλλά εδώ η Ιεράπετρα δεν ενδιαφέρεται για την... Συγγνώμη, να τελειώσω την έκφρασή μου. Δεν ενδιαφέρεται για την παράταξη. Μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι εδώ. Για την παράταξη, νέα πορεία. Εδώ υπάρχουν πολλές πορείες, κύριοι. Τρεις πορείες. Αλλάχτηκαν για ένα λόγο. Για να κρατήσω ισορροπία, κύριε Πετρά, στην ομάδα μου. Γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιο 5 χρόνια. Κύριε Καλατζάκη, κύριε Καλατζάκη, κύριε Πετρά, απαντήστε παράδοση. Για να πάμε και στο κομμάτι. Ειλικρινά να απαντήσω. Κυρία Κοτσιφάκη, όλοι ζητάτε το λόγο να τοποθετηθείτε. Από τη στιγμή που το ζητάτε, οφείλω να σας τον δώσω. Λοιπόν, κύριε Πετρά, απάντησε από μόνο σας. Ας πάνε στο γήπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο. Όχι, κύριε Μουζουράκη, γιατί προκαλείτε κι εσείς και πρέπει, είπατε κι εσείς, να μάθει ο γελαπετρίτικος λαός. Λέμε λοιπόν σήμερα αλήθειες για να μάθει γιατί έφυγαν αυτοί από τη δημοτική παράταξη του Καλατζάκη. Πείτε μας τότε, αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε μας γιατί αποχώρησε. Δεν έχει αποχωρήσει. Δεν έχει καταφέρει. Κύριο Φραγκούλη το πρότεινε να είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος στην κοινοπολιτεία και δεν δέχτηκε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Γι' αυτό ανοιχτήκατε στον κόσμο την αλήθεια. Μιλάμε για ένα διαλυμένο συμβούλιο. Το πρόβλημα μας είναι τώρα. Κύριε Πετρά, πολύ γρήγορα. Η επόμενη μέρα στην Ιεράπετρα. Μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Δασκαλάκη, την επόμενη μέρα. Κύριε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η πορεία, η νέα πορεία. Κυρία Βλάση, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Δασκαλάκη, έτσι είναι. Κύριε Πετρά, πάρετε το λόγο. Αμέσως μετά, κύριε Πανταζή, να το κλείσουμε. Καλό θα είναι να τηρήσουμε μια διαδικασία και να σεβαστούμε ο ένας την άποψη του άλλου. Στην δύναμη επειδή του διαλόγου, δεν θα κάνω παρατήρηση προ Θεού. Σας παρακαλώ πολύ. Απλώς επειδή παρεμβαίνει ο ένας και διακόπτει τον άλλον, ίσως τελικά, γιατί σημασία έχει ο ακροατής να καταλάβει κάτι, ο τηλεθεατής να δει κάτι, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Την απάντηση λοιπόν την έδωσε ο ίδιος ο κύριος Καλατζάκης. Εγώ τα έκανα όλα, εγώ συμμετείχα μαζί με την. Αυτό καταλάβατε, κύριε Πετρά. Λοιπόν, αυτό καταλάβατε. Να μην με διακόπτετε. Αυτό καταλάβατε, τόση ώρα μιλάω. Είπα εμείς και όχι εγώ. Λίγο ψυχραιμία τουλάχιστον τώρα. Δεν υπάρχει θέμα να απαντούμε στον κόσμο. Τουλάχιστον τώρα δείξτε λίγο ψυχραιμία. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Δεν σα αρέσει η αλήθεια, μην προσπαθείτε τώρα να καλυφθείτε πίσω από αυτό το ύφος. Δεν χρειάζομαι να καλύψω. Τα γεγονότα λοιπόν μιλάνε από μόνα του. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα και δεν χρειάζεται ούτε να λέω πολλά πράγματα. Όταν χρειάστηκα να προχωρήσω η ομάδα, το λιμενικό ταμείο, σε έργα, σε μελέτες που αφορούσαν το μέλλον του τόπου, δεν είχα τη δυνατότητα με τον Δήμαρχο να πάω να βρω τον Περιφερειάρχη. Σας λέω ότι πήγα και βρήκα τον Περιφερειάρχη. Για ποιο έργο, κύριε Πετρά? Για όλες τις μελέτες που αφορούν. Για όλες τις μελέτες. Ποιες μελέτες? Ένταξη ζωνών λιμένα. Εντάξει, λιμένα στην παχιά άμμο. Μελέτη για χωροθέτηση λιμένα στην παχιά άμμο. Θα κάνατε μόνο σας? Μόνο σας θα κάνετε? Όταν χρειάστηκε. Είμαι τον αντιδήμαρχο και τη βοήθεια τη δικιά μας. Όταν χρειάστηκε. Αφού δεν είχατε υπηρεσία στο λιμενικό ταμείο.
Κύριε Καλατζάκη, μισό λεπτό όμως. Μα δεν είναι αλήθεια εδώ. Ποια έργα τώρα, εγώ δεν ξέρω. Ποια έργα τώρα κάνατε μόνο σα, κύριε Πέτρα. Ποια έργα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ η Ιερά Πέτρα. Όταν χρειάστηκε να πάω στον Περιφερειάρχη για να ζητήσω χρηματοδότηση, δεν πήγα με τον Δήμαρχο. Διότι ο Δήμαρχο δεν είχε καμία διάθεση να στηρίξει αυτές τις μελέτες. Ποιες μελέτες, κύριε Πέτρα, πες μας τις μελέτες. Πήγα. Είναι απλή απάντηση. Με τον κύριο Προϊστάκη. Μπορείτε να μας πείτε για το φάρο πήγατε. Για το φάρο πήγατε. Ένα μήνα δεν πήγατε. Ούτε να φωνάζουμε. Αλλά οφείλω να πω. Όσο λοιπόν η κυρία Σκοτέρη κάνουν τις διαφορές του στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή περιαυτολογούν και όλη την ώρα χάνουμε χρόνο, να πω και το εξής. Τραβάνε τη συζήτηση. Ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό να πω κάτι λοιπόν. Την ίδια ώρα που προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήματά του μεταξύ του για την καρέκλα. Εμείς, να πω και εγώ κάτι λοιπόν, το οποίο συμβαίνει στην Ιερά Πέτρα, προσπαθούσαμε μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και ενός διεθνούς θεσμού να φτάσουμε την Ιερά Πέτρα στα πέρατα της γης. Κάναμε ένα θεσμό πεντάστερο, βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, χωρίς να περιμένουμε να αμοιβόμαστε από, θέλετε, την καρέκλα του αντιδημάρχου. Κάναμε λοιπόν τα πάντα ώστε η Ιερά Πέτρα να γίνει διάσημη, ενώ ήταν μια κουκίδα άγνωστη στο χάρτη, είτε τον τουριστικό, είτε τον αγροτικό, είτε τον πολιτιστικό. Και τι καταφέραμε πέρα από τον πολιτισμό, γιατί όλοι λένε πολιτισμός κάτι ελαφρύ, όχι. Καταφέραμε με την πολιτιστική διπλωματία να ανοίξουμε εμπορικούς δρόμους και επενδύσεις. Αυτό που δεν πετύχανε μέσα μάλιστα από τη δημοτική αρχή. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν κύριε, να σταματήσουμε κύριε, για την προηγούμενη επειδή σε πολύ δημοτική λίγο αρχή, πρέπει να πάω στο δεύτερο επόμενη διάλειμμα. Κύριε Πανταζή, ζητήσατε το λόγο πολύ γρήγορα την τοποθέτησή σας και με την επιστροφή θα πάω στον κύριο Χινόπουλο. Καταρχάς, ο κύριος Καλατζάκης με τίμησε όπως και πολλούς άλλους συναδέλφους που ήταν στην παράταξη. Ουδέποτε ζήτησα ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά και αυτό είναι μια αλήθεια που μπορεί να την επιβεβαιώσει και ο ίδιος κάποια έμιστη θέση. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος της Ιερά Πέτρας ότι ήμουν από τους αντιδημάρχους που όταν χρειάστηκε με βάση μια νομοθεσία που δεν μπορούσαν να πληρωθούν όλοι οι αντιδήμαρχοι, είπα ναι. Είπα ναι χωρίς μισθό. Δεν άλλαξε τίποτα και η συνεργασία συνέχισε να υπάρχει. Όμως από τα 2,5 χρόνια και μετά, ιδιαίτερα από την ξαφνική απομάκρυνση του κυρίου Φραγκούλη, ας μας δώσει μια απάντηση ειλικρινή ο κύριος Δήμαρχος, την πρόωρη απομάκρυνση και ξαφνική, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι στην παράταξη μέσα υπήρχαν αντιδράσεις και όχι μόνο από μένα τον ίδιο, υπήρχαν διαφωνίες που σε ένα βαθμό, κύριε Δασκαλάκη, είναι φυσιολογικές, αλλά σε κάποια κύριε άλλα Πανταζή, επίπεδα υπήρχε σοβαρό προβλήμα. Αλλά εγώ θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Να καλύψετε τα προβλήματα. Επιστρέψαμε 11 ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα. Ώρα έχουμε στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV και βεβαίως δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής. Θα θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη και τους συνδυασμούς. Κύριε Πανταζή, για να κλείνουμε σιγά-σιγά το κομμάτι αυτό και να πάμε σε ένα-δύο θέματα στοχευμένα που αφορούν τους πολίτες και τα έχουν θέσει και με ερωτήματά τους, πάρτε το λόγο. Να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνεση. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Αναλωθήκαμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε. Δόθηκαν απαντήσεις, όχι όλες. Επιμένω ότι δύο απαντήσεις το ζήτησα και πριν το διάλειμμα. Περιμένω να τις ακούσω. Θέσατε για την απομάκρυνση του κυρίου Φραγκούλη ένα ερώτημα. Ένα και. Πατήσω, ωραία. Δεν έχω πρόβλημα. Και απαντήστε κατευθείαν, κύριε Καλατζάκη, να τα κλείνουμε σιγά σιγά. Τι έχει γίνει από την. Από την μισό λεπτό. Έτσι. Απαντήστε, κύριε Καλατζάκη, απευθείας. Ο κύριος Φραγκούλης δεν έχει ανεξαρτοποιηθεί από την ομάδα. Παραμένει δημοτικό σύμβουλο της παράταξης. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι ο κύριος Φραγκούλης γιατί αλλάχθηκε στα 2,5 χρόνια πιο νωρίς από τους άλλους. Έχει την επιλογή ο Δήμαρχος να αλλάξει τους αντιδημάρχους τον χρόνο που αυτός κρίνει. Και μάλιστα ήταν από τους, θα έλεγα, τους πιο τυχερούς, θα έλεγα, στην παράταξη, διότι του πρότεινα να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος στην Κοινοπολιτεία που δεν το δέχτηκε. Από εκεί πέρα δεν θα κρίνω εγώ τη στάση του κ. Φραγκούλη. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ να απαντήσω σε ερωτήσεις, να ενημερώσω τον κόσμο για το έργο μας και να συνεχίσουμε μάλιστα τον αγώνα το κλείνουμε, μας λοιπόν ενώπιση των εκλογών. Το κλείνουμε. Το θέμα μας δεν είναι σήμερα ο Φραγκούλης ή αυτοί που έφυγαν. Κύριε Δασκαλάκη, η απορία έχει λήξει ως παράταξη, τώρα διότι τελειώνει η νέα απορία και μπαίνουν οι άλλες παρατάξει πλέον στον εκλογικό αυτό αγώνα. Θα σας παρακαλούσα, τα έργα τα οποία δεν έκανε μια απορία και το πρόγραμμα το οποίο αθέτησε να μας αφήσετε να το πούμε εμείς τους πολίτες. Γιατί κάνετε πολλά έργα, αλλά δεν κάνετε σχετικά τίποτα. Σε μια πόλη η οποία είναι αφότιστη, χωρίς σύνταση, χωρίς ανατολία, χωρίς ανατολία.
Κύριε Δασκαλάκη, παιδί μου, μπορεί να μην μιλάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να πρέπει έχουν αφαξιώσει το δεσμό ήδη. Η καθημερινότητα των πολιτών είναι που μετράει. Κύριε Καρατζάκη, πρέπει να απαντήσω ότι δεν μας ενδιαφέρει η απορία. Εμάς μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών, τα έργα που δεν κάνατε. Όχι, δεν το έχει αναλάβει, κύριε Καρατζάκη. Τα έργα υποδομών και ανάπτυξη έργων δηλαδή. Θα να μιλήσουμε για την παράταξή σα. Γιατί με διακόψατε. Μα γιατί δεν τελειώνεται. Κάποιο πρέπει να πει το αύριο, το χθες τελείωσε. Αυτό είναι δουλειά του κύριου Δασκαλάκη. Να μιλήσατε σωστά. Λοιπόν, κυρία Βλάση, κυρία Βλάση. Μία φράση. Πολύ γρήγορα. Εδώ για να απαντήσουν δεν κάνουν αύριο, διότι αυτό που δεν κάνανε χθες τέλειωσε. Το παρελθόν δεν μετράει πια. Γιατί διακόπτεται. Δεν το κάνατε. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε να πούμε τι θα κάνουμε. Δεν θέλετε να ακούσετε αλήθειες. Μα τι να ακούσω. Γιατί διακόπτεται. Αυτά που δεν έγιναν να ακούσω. Να πάμε παραπέρα στο αύριο. Μου ζήτησε να απαντήσω και απάντησα. Λοιπόν, ωραία. Κλείσαμε το. Κύριε Καλατζάκη, κύριε Καλατζάκη, κύριε Βλάση. Όχι, εσεί θα σταματήσετε να μιλάτε για τα ίδια. Ωραία, δώστε την απάντησή σα και για το μακρύ γυαλό. Ποιο θέμα. Α, για την υπόθεση του Μακρυγιαλού. Δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα. Είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε μάλιστα τώρα τον άλλο μήνα. Ο δικηγόρος, βέβαια, που έχουμε βάλει στην υπόθεση, ο κύριος Γκότζας, ο οποίος έφυγε πρόσφατα. Τώρα θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, διότι πρέπει να αλλάξουμε δικηγόρο. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, είναι ανοιχτή. Αυτά τα θέματα κόλληση αργούνε. Και καταλαβαίνετε μάλιστα πολύ καλά ότι εμείς δεν αφήνουμε αυτή τη στιγμή αυτό που ξεκινήσαμε, διότι επιμένουμε στην Ιερά Πέτρα σαν ένα μεγάλος Δήμος, με την απόφαση που είχαμε πάρει τότε ότι ο Δήμος του Μακρυγιαλού θα πρέπει να είναι ένα με το Δήμο της Ιερά Πέτρας. Ο Δήμος Ιερά Πέτρας διχοτομήθηκε και όχι ο Δήμος του Μακρυγιαλού. Εις βάρος βέβαια του Δήμου της Ιερά Πέτρας, που είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτό. Ωραία, που εμείς ηγηθήκαμε για να γίνει ένας μεγάλος Δήμος προς όφελος της κοινωνίας της Ιερά Πέτρας. Συνυπεύθυνος και ο κύριος Καρατζάκης είναι η λωρίδα της Γάζας σε μια περιοχή που απαγορεύεται πλέον οι άνθρωποι να ξέρουν πού ανήκουν και τι είναι. Άλλοι ανήκουν στη Ζητή, άλλοι στην Ιερά Πέτρα. Είναι απομένη ιστορία που δεν κάνετε απόψε. Γιατί έχουμε να πούμε μεγάλο πρόγραμμα. Οι αποφάσεις αυτές δεν πάρθηκαν από τον κύριο Καλατζάκη, από οι πολιτικές ηγεσίες που και εσείς υπηρετήσατε και ξέρετε πολύ καλά πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση. Κύριε Καλατζάκη, κύριε Καλατζάκη. Επειδή αλήθηκε το θέμα του Μακρύ Γυαλού, οφείλουμε εδώ να ενημερώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια κίνηση κατοίκων του Μακρυγιαλού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν έναν αγώνα για την ανεξαρτοποίηση του Μακρυγιαλού και την ενοποίησή του πάλι σαν ένας Δήμος όπως ήταν παλιά. Εμείς τουλάχιστον σαν συνδυασμός... Ζητούν επανίδρυση του Δήμου. Ναι, ακριβώς. Επανίδρυση του Δήμου Μακρυγιαλού. Εμείς τουλάχιστον σαν συνδυασμός έχουμε εκφράσει αμέριστα τη συμπαράστασή μας γι' αυτό. Γιατί έχει να κάνει με τους νόμους, όπως ανέφερα και προηγούμενα, που εμείς ήμασταν αντίθετοι. Και είναι ένα μεγάλο θέμα και με το αυτό το αίτημα των κατοίκων για επανίδρυση του Δήμου. Ναι, είναι καλό να ακούσουμε όμως την άποψη των πολιτών αυτών, των συγκεκριμένων. Έχουν δημιουργήσει μια κίνηση, αγωνίζονται για αυτό το πράγμα και έχουν ζητήσει μάλιστα δημόσια να τοποθετηθούν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι για αυτό το θέμα. Κάποιους δεν τους συμφέρει πάντως να το ανοίξουν το θέμα. Το προτιμούν στο χρονοτύλαπο και αυτό υπάρχουν αποδείξεις. Τι εννοείται δεν τους συμφέρει και ποιους δεν τους είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Όταν θέτετε ένα ερώτημα δεν θα το αφήνετε να εωρείτε. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα της απόφασης τότε της απομάκρυνσης του κ. Καλατζάκη από την προηγούμενη παράταξη την οποία συμμετείχε μέχρι το αποτέλεσμα που δεν έχει έρθει ακόμη. Έτσι, ξέρετε ότι οι αποφάσεις των δικαστήριων αργούν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Άλλο η διχοτόμηση όμως. Έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει με τη διχοτόμηση. Εδώ και μιλάμε για κίνηση πολιτών οι οποίοι θέλουν επανίδρυση του αρχικού Δήμου. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Κοτσουφάκη. Εκεί θέλω να το φτάσω. Ότι από τότε έως σήμερα ούτε προς τη μία κατεύθυνση ούτε προς την άλλη υπάρχουν αποτελέσματα. Αυτό θυμάστε ακριβώς, ότι η διχοτόμηση έγινε μέσα σε μία νύχτα με προεδρικό ακριβώς, διάταγμα. Προεδρικό να ξέρουμε διάταγμα. Και τι λέμε. Έγινε δηλαδή εγκρυπτό και νυχτή. Να το πούμε απλά μάλιστα. Ελληνικά. Γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκα, κυρία Βλάση, στο πρώτο εξάμηνο. Όσον αυτό που λέει ο κύριος Μπανταζής, ήταν τέσσερα χρόνια περίπου αντιδήμαρχος μαζί μου. Ουδέποτε ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα, διότι θα μπορούσε να τον ενημερώσει η νομική υπηρεσία του Δήμου κατά γράμμα και γενική γραμματέα την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να πετύχουμε το στόχο μας. Δηλαδή ο Δήμος Ιερά Πέτρας να επανέλθει όπως το παραδώσαμε το 2010. Και το ερώτημα το πετύχατε. Και παρόλα αυτά είναι θέμα δικαστηρίου. Είναι θέμα δικαστηρίου, κύριε πολίτες, κύριε Δήμαρχε, όχι εμένα. Αν δεν λύνονται όλα τα δικαστήρια και ο λαός αποκτήσει. Αυτό είναι. Και καταθέτω δημόσια την ενημέρωση που έχω. Ότι δεν υπάρχει βήμα δεν γίνει προς ούτε τη μία ούτε την άλλη κατεύθυνση. Είναι θέματα δικαστηρίου. Είναι νομικά θέματα τα οποία κολλησιαργούν,
παίζει μεγάλη σημασία. Ωραία, για αυτή τη στιγμή, κύριε Καρατζάκη, υπάρχει μία απόφαση που περιμένουμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να παραδεχθούμε. Για να αλλάξει αυτό, πρέπει να υπάρξει άλλο πρόβλημα. Τα λυσιβερίσια, τα ρουσφέτια, τα μπαξίσια χάλασαν. Γι' αυτό ακούμε τόση φασαρία απόψε. Για να αλλάξει αλλά αυτό. Εγώ θέλω να τα βλέπει αυτά ο γεραπετρίτικος λαός. Ποια είναι αυτά. Για η φωλιά λοιπόν αυτή του αλυσιβερίς, του μπαξής και του ρουσφετιού, γιατί έτσι την έχουν μετατρέψει. Την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το ναό της Δημοκρατίας και έχουν απαξιώσει ήδη, εν πάση περιπτώσει, το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να αλλάξει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, βλέπει ο γεραπετρίτικος λαός και βγάζει συμπέρασμα. Κύριε, είναι λίγο πολύ όλοι συνυπεύθυνοι εδώ. Ας εξαιρέσω με τον κύριο Χινόπουλο. Και να πάμε στον κύριο Χινόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί. Δύο λεπτά, ένα λεπτό θέλω. Λοιπόν, όπως είδατε, μετά από μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί την κοινωνία της Ιεράπετρας και εμένα σαν υποψήφιο δήμαρχο, δεν πήραμε απαντήσεις. Εγώ δεν πίστηκα από αυτά που είπε ούτε ο κύριος Πετράς, ούτε ο κύριος Πανταζής. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και φύγανε 4-4,5 χρόνια και διέσπασαν, φύγαν από τη Μήτρα, από εκεί που ήταν και με αποτέλεσμα να, όχι ότι πήγανε και μαζί, ένα λεπτό σου παρακαλώ. Εγώ είπα δεν πίστηκα τις απαντήσεις. Ούτε θεωρώ ότι πίστηκε η κοινωνία της Ιεράπετρας. Φανταστείτε τώρα, πάμε σε ένα νέο δημοτικό συμβούλιο με αυτές τις διαστάσεις απόψεων που υπάρχουν, με αυτά που θα κουβαλάμε από το παρελθόν. Τι έχει να γίνει. Θέλει πολύ προσοχή το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βλέπω να μην καταφέρουμε. Εμείς, κύριε Χινόπουλε, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Εμείς θα κάνουμε τοπικά δημοψηφίσματα να απαντήσει ο ίδιος ο λαός. Δεν θα μπορούμε να βγάζουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτές τις διαστάσεις. Δεν αφορούν την Ιεράπετρα αυτές οι βασαρίες. Δεν πίστηκα με αυτά που ελέγχθηκαν. Δεν κατάλαβα γιατί φύγανε 4-4,5 χρόνια και δεν φεύγανε. Και να σα πω εγώ κάτι πιο σημαντικό από αυτό που λέει, κύριε Δασκαλάκη, πολύ γρήγορα. Δεν επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο εκλεγμένο, ο οποίος έχει ψηφιστεί από τον λαό, σωστά, που είναι ιεραπετρίτικος λαός, που είναι ο Δήμος Ιεράπετρας, να αποχωρήσει. Σωστά. Γιατί όποιος ψηφίζεται κρατάει θερμοπύλες μέχρι τέλους. Αυτό ξέρω εγώ. Βλάση, και αγωνίζεται, παρακαλώ κύριε Πανταζή, αφήστε να τελειώσω, και αγωνίζεται για τον τόπο για τον οποίο έχει εκλεγεί. Συμβούλιο, κύριε Βλάση. Ακούστε με. Ακούστε τον Δημότη τον υπηρετούμε στηρίζοντας. Τον υπηρετείτε έτσι, νομίζετε εσείς. Ο Δημότης όμως πιστεύει ότι δεν παρετείται αυτός που εκλέχτηκε και έχει μια αλφα θέλετε θέση για να τον υπηρετήσει. Όταν έχει αλλά θέματα, πηγαίνει μέχρι τέλους. Στην παράταξη σαφώς και παρετήσει. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Απόψη σας. Για να γίνεις δημαρχός. Ο κύριος Χινόπουλος δεν καταλαβαίνει λοιπόν. Ο κύριος Χινόπουλος δεν καταλαβαίνει. Ο Δήμαρχος λέει μόνο αλήθειες. Και η κυρία Βλάση λέει ότι δεν τιμούμε κανένα. Τελικά τι συμβαίνει από όλα αυτά. Κάποιος δεν τον συμφέρει να καταλάβει, κάποιος δεν τον συμφέρει να πει αλήθειες και κάποιον άλλο δεν τον συμφέρει. Αυτοί που μας ακούνε κύριε Σκαλάκη ξέρουν πολύ καλά γιατί έφυγαν και ποιος ήταν ο στόχος τους από την αρχή, το ξεκίνημα αυτής της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω αυτή την ομάδα ενωμένη, δεν ήθελα συγκρούσεις, μόνοι τους δημιουργήσαν, μόνοι τους έφυγαν, τους ευχήθηκα καλή πορεία, από εκεί και πέρα η Ιεράπετρα Νέα Πορεία συνεχίζει δυναμικά για να συνεχίσει το έργο της και να κάνει και νέα έργα στην Ιεράπετρα. Κύριε Σκαλάκη, με ή χωρίς τον κύριο Πετρά, χωρίς τον κύριο Πανταζή, χωρίς τον κύριο Καλατζάκη που διαλύθηκαν μεταξύ τους και έχουν αυτό το πρόβλημα, η Ιεράπετρα έχει άλλα προβλήματα. Που είναι η καθημερινότητα των πολιτών, που είναι ο φωτισμός, που είναι τα σπίτια, που είναι η καθαριότητα, που είναι ο πολιτισμός. Αν βάλετε τελεία όλοι και να το κλείσουμε αυτό για τη μία ώρα και 10 λεπτά, όπως αντιλαμβάνομαι, ένα θέμα που καίει την Ιεράπετρα είναι αυτό. Εγώ σας έδωσα το χρόνο, θέσατε ο ένας τις ερωτήσεις στον άλλο. Κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Δεν πειράζει, κύριε Παπαδάκη, ξαναεπιμένω. Κύριε Δασκαλάκη, με συγχωρείτε εκ παραδρομής. Να τα βλέπει λοιπόν ο ιεραπετρίτικος λαός. Αυτά είναι τα χάλια μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν και αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί, κύριε Δασκαλάκη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα αυτό δεν μπορεί είναι να είναι σωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν προσβάλλουμε ένα θεσμό δημοκρατικό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς προσβάλλουμε το θεσμό δημοκρατία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα υπάρχει κριτική, υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει διάλογο. Και δεν πρέπει να μιλά για το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι σε αυτή τη δημοτική περίοδο, ειδικά επί δημαρχίας δικιάς μου, κύριε, θέλω να προχωρήσω. Κύριε Μουζουράκη, σας παρακαλώ πολύ. Κρατήσαμε χαμηλούς τόνους. Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα κλείνει εδώ και πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Όσος χρόνος έχει απομείνει, εσείς επιλέξατε να οδηγηθεί εκεί η συζήτηση με τις ερωτήσεις που κάνετε ένα στον άλλο. Εγώ ήθελα να δίνω χρόνο.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο κόσμος, οι σειράπητες και οι τηλεθεατές της ΚΡΙΤΙΒΗ μας βλέπουν και μπορούν να κατανοήσουν. Κύριε Μουζουράκη, με αφορμή τη δική σας πρόταση, θέλω να πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Τη δική σας πρόταση για την επόμενη πενταετία. Και βεβαίως την κριτική. Τετραετία, πολύ γρήγορα. Τετραετία, συγγνώμη. Λοιπόν, η άμεση προτεραιότητα είναι τα έργα άρδευσης και ίδρευσης. Όπως είπα και προηγουμένως, η Ιερά Πέτρα έχει κατά 80% αποτελείται το ιδρευτικό δίκτυο από αμιαντοσωλήνες. Από το 1999 με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορευτεί αυτά. Και είναι και πλέον εθνικός νόμος. Δεν είδα κανέναν από όλους αυτούς να κάνουν μία κίνηση, εν πάση περιπτώσει ένα υπόμνημα, να μπουν στη διαδικασία από κανένα από όλους αυτούς εδώ που παραβρίσκονται απόψε, να κάνουν ένα υπόμνημα τώρα 4,5 χρόνια τέλος πάντων, να μην πάμε πολύ παλιά, μπορώ να πάω και 30 χρόνια πίσω. Δεν είδα να τοποθετηθούν σε αυτά τα προβλήματα, διότι ο γεραπετρίτικος λαός πίνει βρώμικο νερό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι ακατάλληλο. Αυτά είναι τα προβλήματα που έπρεπε να τοποθετηθούν. Τώρα κινδυνολογείτε, κύριε Δασκαλάκη. Δεν καθόλου, καθόλου, είναι η πραγματικότητα. Σε χιλιάδες γεραπετρίτες. Φέρτε τις αναλύσεις εδώ άλλο, και δούμε. Άλλο το ότι η Ιερά Πέτρα έχει πρόβλημα ποσότητας νερού και άλλο η ποιότητα. Τα νερά πήγαν χαμένα, κύριε Καρατζάκη. Στη θάλασσα είναι τα νερά. Και αυτό αποδεικνύεται από τα νερά πήγε στη θάλασσα σήμερα τα καλά νερά. Το πρόβλημα είναι η ποσότητα και την ποσότητα με έργα που θα πατήσω μετά στον κύριο Μουζουράκη. Τα τελευταία χρόνια πολλά από αυτά έχουν δρομολογηθεί για να γίνουν την επόμενη μέρα. Μην κινδυνολογούμε, διότι κανένας γεραπετρίτης δεν έχει πάθει τίποτα από το πόσιμο νερό. Είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές. Το νερό είναι ασφαλέστατο. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ο αμίαντος έχει απαγορευτεί. Ξέρουμε πολύ καλά την νομοθεσία. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω κι εγώ. Τόση ώρα μιλάτε. Καλά κάνετε τέλος πάντων. Αλλά ήρθε και εμένα η ώρα. Λοιπόν, επί της ουσίας, στα προβλήματα λοιπόν τα οποία εμείς θέλουμε να επιλύσουμε. Πολύ ωραία, μπράβο, έτσι. Το σφυροδρέπανο ψηλά. Λοιπόν, πάμε. Τι ήθελα τώρα να πω. Η πραγματικότητα είναι. Αποσυντονίζεσαι τώρα. Τέλο πάντων, με τέτοιε παρεμβάσει τώρα να πούμε. Συνδικαλισμό δεν παίρνει. Θέλουμε καθαρό νερό. Δεν χάνεται τελικά. Λοιπόν, επί τη ουσία. Η άμεση προτεραιότητα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι τα έργα άρδευση και ίδρυυση. Να αντικαταστήσουμε τον αμίαντο λοιπόν στην ίδρυυση, τα άλλα σημαντικά είναι. Όχι. Θα σταθούμε σε αυτό. Θέλω να πάω στην. Στην κυρία Κοτσιφάκη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους ιεραπετρίτες. Έχουν γίνει όμως και κάποιες παρεμβάσεις που την χρυσή τριετία, την τριετία της λειψιδρίας, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και ουσιαστικά η Ιερά Πέτρα δεν βίωσε αυτό που λέμε διψάω. Αυτό το μπορείτε να το χαρακτηρίσετε ως μία παρέμβαση της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Ακούστε να δείτε. Η Ιερά Πέτρα έχει νερά. Και έχει και καλά νερά που δεν έχουν απλά αξιοποιηθεί. Εμείς δεν τα ρίχνουμε όλα. Δηλαδή γνωρίζω ότι δύο γεωτρήσεις έχουν ήδη παραχωρηθεί στο ΤΟΕΒ. Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Ναι, αυτό δεν είναι μια ουσιαστική παρέμβαση. Όμως, θα τα πούμε αυτά. Είχε όμως και μια γεώτρηση η οποία δεν ήταν σε λειτουργία γιατί ήταν ακατάλληλο το νερό, χωρίς να ενημερώσουν κανένα και τη βάλανε και αυτή, στα σπίτια. Ποια είναι αυτή. Πέστε μας ποια είναι. Δεν ξέρετε γιατί γεώτρηση των Μεσσενέρων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το έβαλα θέμα. Ποιος σας είπε ότι είναι ακατάλληλη. Αναγκάστηκε και το παραδέχτηκε. Μα γι' αυτό το λόγο δεν είχε ανοίξει κιόλας. Αναγκάστηκε και το παραδέχτηκε ο κύριος Μαστοράκης, ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος τότε. Ο κύριος Μαστοράκης μίλησε για τα δίκτυα. Τέλος πάντων. Θα σας απαντήσω, κυρία Κοτσιφάκη, γιατί δεν ξέρετε. Μια και μου βάλατε το ερώτημα. Γι' αυτό εμείς λέμε και το εξής. Μέσα στα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας και επειδή ειδικά σαν συνδυασμό, εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις όσον αφορά για την ποιότητα του νερού και έχουμε παρουσιάσει αναλύσεις και έχουμε ζητήσει να γίνονται οι αναλύσεις και να ενημερώνεται ο κόσμος τι νερό ακριβώς φτάνει στο σπίτι του. Γιατί οι αναλύσεις που γίνονται και βέβαια η απάντηση ποιος που πήραμε παίρνει τα δείγματα, κυρία Κοτσιφάκη. Ποιος παίρνει τα δείγματα. Τα δείγματα πώς τα παίρνετε. Οι απαντήσεις που πήρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όποτε έβαζα τέτοια θέματα ήταν ότι εδώ είναι οι αναλύσεις και ελάτε να ενημερωθείτε. Δηλαδή να έρθει ο παππούς από τις Μάλες ή από το Καβούσι ή από οπουδήποτε να πάει να ενημερωθεί από το γραφείο. Ένα ζήτημα αυτό.
Ένα ζήτημα αυτό. Τα δείγματα ποιο θα παίρνει, κυρία Κοτσίνη. Δεν απαντάτε όμω. Διάλογο κάνουμε. Να καταλάβουν οι δημότε. Μα δεν απαντάτε όμω. Μια λέξη. Τα δείγματα ποιο θα παίρνει. Τα δείγματα παίρνονται συγκεκριμένη ώρα. Και από το σπίτι, από το σχολείο, για να ξέρουμε τι νερό φτάνει εκείνη την ώρα. Γιατί όταν πα και πάρει το δείγμα το πρωί, να το εξηγήσουμε εδώ. Το πρωί που πέφτει μέσα στη δεξαμενή το καλό νερό από, από τους μύθους, το νερό είναι μια χαρά, καλό. Όταν το πάρεις όμως το απόγευμα που έχει σταματήσει να πέφτει νερό από τους μύθους, αλλά πέφτει το νερό από τη Μαλάβρα, το νερό είναι εντελώς ακατάλληλο. Όχι, κυρία Κοτσεφάκη. Τελειώνω. Ναι, αλλά παίρνετε το λόγο και δεν τελειώνετε ποτέ. Τον δώσατε. Ναι, σας το θυμάμαι. Ναι, θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Γι' αυτό εμείς. Επειδή με είπατε συντονιστή, μπορώ να σας τον πάρω. Βεβαίως. Ναι, σωστά, σωστά. Απλά θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Ότι προκειμένου να λέμε για μεγαλεπίβολα έργα και τα οποία πιθανόν να μην γίνουν ή να γίνουν σε βάθος χρόνου, μπορεί να γίνει και το προτείνουμε εμείς και μέσα και τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί να γίνει μία δεξαμενή στον Περιστερά, εκεί που είναι και το υδραγωγείο, ξέρουν εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι, να γίνει μία δεξαμενή που να μαζεύει το καλό νερό που έρχεται από τους μύθους και το οποίο μονίμως είτε έχουμε ανοβρία είτε όχι τρέχει στη θάλασσα, και αυτό να δείξουμε στην ίδρυυση για κυρία να έχει όντω ο κύριε Κοτσιφάγη. Να ρωτήσω κάτι, πόσα χρόνια είναι η κυρία Κοτσιφάγη στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πόσα χρόνια εκλέγεται? Πόσα χρόνια εκλέγεστε την απάντηση? Παρολίγο να πιστέψω ότι θα με ρωτούσε πόσα χρόνια είμαι στο Κουκουέ, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αυτά γιατί δεν τα έχετε προτείνει πόσα χρόνια, κυρία Κοτσιφάγη? Φαίνεται δεν ακούσατε τι είπα. Είπατε ότι έχουμε κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν, κυρία Βλάση. Τι θέλει ο πολίτης στην Ιερά Πέτρα, τι θέλουν οι δημότες μας? Καθαρό νερό στη Βρύση. Το έχουμε? Όχι. Γιατί πίνουμε από εμφιαλωμένο, από μπουκάλια. Εδώ μπορεί να πίνουμε από τη Βρύση, δεν ξέρω αν πίνουμε και αν είναι καλό. Αλλά στην Ιερά Πέτρα. Κυρία Βλάση, προϊόν κονζέρβα είναι αυτό. Εμφιαλωμένο νερό. Σας παρακαλώ, κύριε Μουζουράκη, κρατήστε το χρόνο για μετά. Άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πολλά νερά στην Ιερά Πέτρα. Και ενώ είναι ξηροθερμική περιοχή και είχαμε πέρυσι λειψιδρία, και εγώ έκανα ένα ντοκιμοτέρ για το φράγμα που είχε ξεραθεί σχεδόν μέχρι το μισό φράγμα. Με τεράστιες... στο φράγμα ακριβώς. Και είχε τεράστιες ρογμές, λες και είμαστε στην Αφρική, την Κεντρική Αφρική. Σήμερα έχει νερό, λίγο, χωρίς να έχει γεμίσει. Όλα τα φράγματα, αν θέλετε, της Κρήτης γεμίσανε, ξεχυλίσανε αυτό το Πραμιανό με τίποτα, διότι δεν έχουν γίνει επί 40 χρόνια, και ας πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι, τα έργα. Ούτε προσαγωγή, ούτε γίναν προφράγματα, ούτε δεύτερη αγωγή, ούτε και γιατί όχι άλλες γεωτρήσεις, γιατί όχι λιμνοδεξαμενές. Δηλαδή κανένα έργο που έχει προγραμματιστεί τα τελευταία έστω στη θεωρία, γιατί στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Αλλά το σημαντικό είναι επίσης ότι το νερό που έρχεται είτε για ίδρυυση είτε για άδρευση περνάει μέσα από αμυαντοσωλήνες 60 χιλιόμετρων από τους μύθους, είσαι με τον Περιστερά. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μουζουράκης. Και 24 χιλιόμετρα από το Καβούσι πάλι μέχρι την Ιερά Πέτρα. Μάλιστα. Με μια πρόταση μελέτης του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οφείλουμε πολύ να το γρήγορα, πούμε, κυρία Βλάση. Η οποία θα αντικαταστήσει αμυαντοσωλήνες 24 χιλιόμετρων με πάλι αμυαντοσωλήνες στην Ευρώπη. Αν πάρετε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύονται ρητός όχι μόνο για ίδρυυση και άδρευση, αλλά και για αποχέτευση. Είναι καρκινογόνες. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Είδατε τι λέει Δασκαλάκη, πώς θα θυμούνται τα προβλήματα. Λοιπόν, να απαντήσουμε, κύριε Δασκαλάκη. Ξαφνικά όλοι. Κάνω τον κύκλο και θα έρθω σε εσάς. Ακούω τόση ώρα τόσα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μισό λεπτό πρέπει να απαντήσει. Ναι, κύριε Καλατζάκη, θα πάω σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 2 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ σε ώρα αιχμής ζωντανά στην Κρήτη TV, υποψήφιοι δήμαρχοι της Ιεράπετρας. Έχουμε φτάσει στο κομμάτι της ίδρυυσης και όλων αυτών των ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες της Ιεράπετρας. Θα πάω στον κύριο Χινόπουλο για να φτάσω με τη σειρά στον κύριο Πετρά, τον κύριο Πανταζή και τον κύριο Καλατζάκη. Θέλω λίγο την πρότασή σας. Έθεσαν δύο πολύ σημαντικά θέματα και όσον αφορά τον αμύαντο, όσον αφορά την ίδρυυση για την Ιεράπετρα. Θέλω την άποψή σας, κύριε Χινόπουλε. Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ με τους προλαλήσαντες αναφορικά με τον αμύαντο. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με αυτή την άποψη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε άμεσα. Επίσης, με τα νερά, που πιστεύω και εγώ ότι δόξα τω Θεώ είδαμε και φέτος πολύ νερό, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να γίνουν συμπληρωματικά έργα, να μαζέψουμε το νερό. Και αν είναι δυνατόν να θίξω και ένα θέμα, το θέμα της αφαλάτωσης, θα το βλέπα πολύ αργότερα και όχι τώρα. Δηλαδή, αν μπορούμε τα χρήματα που θέλουμε να διαθέσουμε, να τα διαθέσουμε για να κάνουμε συμπληρωματικά έργα και να μαζέψουμε τα νερά. Κύριε Πετρά, δύο γεωτρήσεις που παραχωρήθηκαν στο ΤΟΕΒ και είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει στην πρώτη του φάση, μπορεί να δώσουν
λύσεις σε ένα μεγάλο ζήτημα που καίει την Ιερά Πέτρα, που είναι μια περιοχή που δεν πρέπει να ξεχνάμε τον δυναμικό πρωτογενή της τομέα. Πρέπει οπωσδήποτε να συλληφθεί ο ΤΟΕΒ σε κάθε του έργο και πρέπει οπωσδήποτε να δούμε το φράγμα μας να είναι γεμάτο, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε το άγχος, ούτε η πιθανότητα κάποια στιγμή να μην μπορούμε να αρδεύουμε την ατμομηχανή της Ιεράπετρας, που είναι ο πρωτογενής τομέας, και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν όλα τα συνοδά έργα που προβλέπονται. Και να σας διακόψω, έγινε και μια αναφορά από τον κύριο Σπίρτζη στη διόρυγα του Μύρτου και στο γεγονός ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει στο διάφραγμα του Μύρτου, πιο αποτελεσματικά όσον αφορά το φράγμα των Πραμιανών. Ναι, γιατί γίνεται συλλογή νερού, η οποία μετά μεταφέρεται στο φράγμα των Πραμιανών, αλλά υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι προφράγματα. Να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τον Καλαμαφιανό ποταμό, να διευρύνουμε εκεί πέρα τη διόρυγα, η οποία πρέπει να μεγαλώσει και να πάει ακόμα περισσότερο νερό στο φράγμα. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι έχουμε βροχές και οι προβλέψεις των κλιματολόγων ότι το ξηροθερμικό κλίμα που θα μας πλήξει την επόμενη πεντηκονταετία, γενικότερα την νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν θα βλάψει τόσο πολύ τον τόπο μας. Χτυπήθηκε πάντως και η περιοχή φέτος από τις δυνατές νεροποντές. Ήταν φαινόμενο το οποίο είχαμε να το δούμε πάνω από 50 χρόνια. Δεν θα είναι κάθε χρόνο έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να βρούμε τρόπο. Όταν από τον συνάδελφο τον Πετάση και τον κύριο Μπαλοθιάρη, τους ανταποκριτές μας εκεί, πραγματικά ήταν πρωτόγνωρες και για μας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπο να εξοικονομήσουμε νερό, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε ως το δυνατόν, με καλύτερες μεθόδους, σύγχρονες μεθόδους, να στηρίξουμε τον ΤΟΕΒ. Και βέβαια όσον αφορά το νερό της ίδρευσης, χρειάζεται βέβαια οπωσδήποτε αυτός ο διπλός αγωγός που κάποτε σχεδιάστηκε και έμεινε στα χαρτιά, πρέπει να δούμε αν πρέπει να το ξεκινήσουμε πάλι αυτή τη μελέτη. Έμεινε η μελέτη στη μέση. Ήταν ένας αγωγός που θα έφερε από τους μύθους του νερό απευθείας στην Ιερά Πέτρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σταμάτησε και θα έδινε και νερό στη Γρά Λυγιά. Εκεί πρέπει να γίνει μια δεξαμενή, πρέπει να έρθει και το νερό στην Ιερά Πέτρα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια νέα δεξαμενή στην Ιερά Πέτρα. Η συλλογή του νερού και η ποιότητα του νερού είναι πρωταρχικά για τον τόπο μας και πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξουν κάθε τέτοια προσπάθεια και μελέτη. Μάλιστα. Το master plan πρέπει να τελειώσει για τα νερά. Πρέπει να τελειώσει για τα νερά και πρέπει να δούμε πώς από εδώ και πέρα θα διαχειριστούμε αυτό το πολύτιμο αγαθό, νομίζω, για τον τόπο μας. Κύριε Πανταζή, πέρα από τις ζημιές που προκλήθηκαν, αυτό το νερό ήταν ένα δώρο για την Ιερά Πέτρα. Θυμάμαι πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του Νίκου του Πετάση, που πραγματικά υπήρχαν χρονιές που ο κόσμος έκανε προσευχές για να βρέξει στην Ιερά Πέτρα. Λιτανία έκανε. Έκανε λιτανία. Άρα το θέμα είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό που μας έδωσε η ίδια η φύση. Εκεί είναι το ζήτημα, κύριε Δασκαλάκη, να πω ότι ο συνδυασμός μας είναι ο συνδυασμός που έχει έτοιμο εδώ και 1,5 μήνα και περισσότερο, το δουλεύαμε γι' αυτό, το πρόγραμμα κυδωθεί στη δημοσιότητα. Στο πρόγραμμα μας αναφέρεται για μια στρατηγική η οποία θα πρέπει να υπάρξει, όπου μέσα εκεί για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσα εκεί θα ενσωματωθούν, κύριε Δασκαλάκη, όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι άχρηστες σίγουρα. Κάποιες από αυτές θα είναι επικαιροποίηση, αλλά θέλω να αντιληφθούν όλοι εσείς εδώ στο πάνελ. Παράγω και ο ίδιος. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά το πρόβλημα και τον προγραμματισμό τον οποίο θα πρέπει να γίνει. Είμαι σε καθημερινή επαφή εδώ και χρόνια με τους παραγωγούς, τις εταιρικές οργανώσεις και όλους αυτούς που πλήττονται είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι ακραία καιρικό φαινόμενο και ξηρασία, κύριε Δασκαλάκη. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα τέτοιο τρόπο, μέσα από συλλογικές αποφάσεις, προκειμένου να καταφέρουμε να μην στερείται σταγόνα ο γεραπετρίτης παραγωγός. Και βεβαίως αναφερόμαστε και στο κομμάτι της ίδρυψης, αλλά και στο κομμάτι της άδρευσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι, λοιπόν, να μην το διαφοροποιούμε και να το διαχωρίζουμε. Θα πρέπει να γίνει μάχη για όλο αυτό. Επανέρχομαι στο ότι είμαστε και έχουμε πλήρες πρόγραμμα με 19 ενότητες, ενώ περιμένω από τους άλλους συνδυασμούς. Ακόμη σε 20 μέρες έχουμε εκλογές. Το μόνο που φαίνεται, κύριε Δασκαλάκη, είναι αναφορές σκόρπιες είτε από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, είτε από τις επικεφαλείς, για το πώς θα σχεδιάσουν την επόμενη μέρα και την καθημερινότητα, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε. Για να μπορέσεις να παλέψεις την καθημερινότητα, θέλει προγραμματισμό. Και για να υπάρχει προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα, κύριε Δασκαλάκη. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό
απόλυτα από τους ακροατές, γιατί ακριβώς με θέσεις και αρχές πρωτύτερα από το πρόγραμμα, το πρόγραμμα στη συνέχεια Πανταζή, πολύ στοχευμένα αναφερόμαστε για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρεθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις για να υλοποιηθούν δράσεις που έχουν να κάνουν με την περισυλλογή των υδάτινων πόρων, και ας αφήσουμε την αφαλάτωση για λίγο αργότερα. Δεν είναι κακό να την συζητάμε και να, γίνονται συζητήσεις και προσέγγιση σε τέτοιου είδους δράσεις. Όμως το νερό το λιβόμαστε, είναι χρήσιμο παραπάνω από κάποιες άλλες περιοχές. Λοιπόν, κύριε Καλατζάκη, Δασκαλάκη, υπάρχουν, ναι, συγγνώμη να πω, εκατομμύρια κυβικά νερού που χάθηκαν στη θάλασσα, χάνονται κάθε χρόνο. Μιλάει ο κύριος Πανταζής για αφαλάτωση, που είναι η έσχατη λύση όταν δεν υπάρχει νερό. Αυτό είπα, κύριε Βλάση, αυτή τη αυτό στιγμή είπα. Το νερό μας θα μπορούσε να είναι και ποιοτικό και ποσοτικό, αν είχαν γίνει τα έργα. Λοιπόν, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά νερό κάθε χρόνο. Αν φέτος έμπαιναν όλα αυτά τα κυβικά στο φράγμα, θα είχαμε νερό για τα επόμενα 7 χρόνια. Κύριε Βλάση, εσείς κάνατε τόσα χρόνια που ήσασταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν ήμουν, κύριε Μουζουράκη, τόσα χρόνια. Εγώ δεν ήμουν τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Εγώ δεν ήμουν τόσα χρόνια και εγώ το έθεσα το θέμα. Το έθεσα το θέμα. Δεν έχω δει τίποτα. Όταν ετέθη το θέμα, κύριε Μουζουράκη, είμαι η πρώτη που είπα απαγορεύεται αμύαντο σωλήνε να αντικατασταθούν. Να ακούτε λίγο καλύτερα και να βλέπετε λίγο καλύτερα. Μάλλον δεν ακούτε. Μάλλον δεν ακούτε, κύριε Μουζουράκη, και δεν παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβούλια. Όχι, μια χαρά να παρακολουθώ. Κύριε Καλατζάκη, ακούγατε την πρότασή μου. Κύριε Βλάση, λοιπόν, εγώ θα απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, καταρχάς έχουμε πρόγραμμα και το πρόγραμμά μας το παρουσιάσαμε το 2014. Έχει υλοποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια που είμαστε στο Δήμο της Ιεράπετρας. Και συνεχίζουμε με το νέο πρόγραμμα, το οποίο αφορά τη συνέχεια των έργων. Αυτό λέω, τα οποία θα το δείτε σε λίγο. Εξάλλου, ο Δήμος Ιεράπετρας, θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Πανταζή, ότι έχει υπηρεσιακό πρόγραμμα μέχρι το 2023. Και πάνω σε αυτό είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, συστρατευμένοι, να ακολουθήσουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφορικά όμως με το θέμα του νερού, εμείς σαν Δημοτική Αρχή, προσέξτε εμείς, γιατί βάζω και τους συνεργάτες μου τους πρώην, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά ακραίες καταστάσεις στο Δήμο της Ιεράπετρας. Από τη μία είχαμε τη λειψιδρία, γιατί είπε η κυρία Βλάση ότι κάθε χρόνο έχουμε νερό. Πέρυσι δεν είχαμε σταγόνα νερό, κυρία Βλάση. Αν το είχατε μαζέψει τα προηγούμενα χρόνια, θα είχαμε. Προσέξτε τώρα. Όπως και φέτος, είναι το ίδιο. Λοιπόν, πέρυσι δεν είχαμε καθόλου νερό, αλλά είχαμε την απόλυτη λειψιδρία στην Ιεράπετρα. Και αποφασίσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόταση της Δημοτικής Αρχής, να δώσουμε τη δυνατότητα της ανόρυξης 2 γεωτρήσεων σε περιοχή της ίδρευσης για να σωθούν οι καλλιέργειες στην Ιεράπετρα. Ο γεραπετρίτικος κάμπος πέρυσι δεν θα καλλιεργούσε αν δεν υπήρχαν αυτές οι γεωτρήσεις. Και πρέπει να ξέρετε ότι με το ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας έχουμε άψογη συνεργασία. Για πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε κάνει πολλά έργα μαζί. Και συνεχίζομαι από κοινού την προσπάθεια για τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η Ιεράπετρα, που ανακοίνωσε και προχθές ο Υπουργός Υποδομός, ο κύριος Σπίρτζης, στην Ιεράπετρα. Αναφορικά τώρα με την ίδρευση. Στην Ιεράπετρα, είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει θέμα ποιότητας, υπάρχει θέμα ποσότητας. Είμαστε η Δημοτική Αρχή που μετά από 50-60 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε το δίκτυο μεταφοράς του νερού από τη Σαρακίνα στον Περιστερά, τις επόμενες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ή αυτή τη βδομάδα ή τις αρχές της αλληλής εβδομάδος, δημοπρατείται ένα μεγάλο έργο μεταφοράς νερού 6.700 μέτρα στην περιοχή του Γαβρίλη, που θα λύσει το πρόβλημα της Ιεράπετρας στην μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην περιοχή της Σαρακίνας. Και θα λυθεί το πρόβλημα και στην Γραλιγιά, και στην Γραλιγιά, και στο Στόμιο, και στην περιοχή του Γαβρίλη, στο πιο προβληματικό τμήμα του αγωγού της μεταφοράς νερού από τη Σαρακίνα. Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα. Δεν τελείωσα όμως. Σας παρακαλώ. Δεν τελείωσα. Μα μιλήσανε. Όχι, θα στο θέμα της άλλη που απαιτείται, όπως πήραν και οι υπόλοιποι. Ωραία, θα απαντήσω μετά. Θα συνεχίσω μετά στην επόμενη. Όχι, ολοκληρώστε τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει 40 χιλιόμετρα δίκτυα ίδρευσης-άδρευσης. Για πρώτη φορά σχεδιάζουμε τον αγωγό και προχωρήσαμε στη δημοπράτηση του έργου και ξεκινάμε με τη δεύτερη φάση του έργου και με την τρίτη φάση, που προβλέπονται μέσα σε αυτές τις μελέτες όλα αυτά τα έργα που άκουσα από τους συναδέλφους μου, τα οποία πρότειναν για να γίνουν στην Ιεράπετρα. Μια ερώτηση, άρα, με τι σωλήνες, τώρα, ναι, 40 χιλιόμετρα, με τι σωλήνες θα είναι τελευταία γενιά, κυρία Βλάση, για να ξέρετε. Δηλαδή να κυκλοφορεί ο αμύαντος μέσα στην ίδρυψη. Είναι τελευταία γενιά, κυρία Βλάση. Είναι τελευταία. Αγορεύεται τσακίξ, θέλει καινούριο δίκτυο. Είναι τελευταία γενιά, κυρία Βλάση, και είναι καινούριο δίκτυο για την ίδρυψη, πιστοποιημένες.
ασφαλέστατες για την υγεία των γεραπετρητών χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μου απαντάτε αν είναι μυαντοσολίνες. Δεν είναι μυαντοσολίνες. Α, ωραία, εντάξει. Δεν είναι ελληνικά. Ελληνικά μιλάω. Είναι σωλήνες. Και που προσαρτήσατε, κύριε Καλατζάκη, αυτές οι σωλήνες αυτές, τα έργα πλέον στους δήμους. Το νέο δίκτυο που προσαρτήθηκε, κύριε Καλατζάκη. Είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές και λέγονται σωλήνες τελευταίας γενιάς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ειδικές για την ίδρυψη και για την άδρυψη βεβαίως. Τώρα όσον αφορά τις αναλύσεις που είπατε, είναι αναρτημένες στη σελίδα του Δήμου. Απαντήσατε όμως για τις αναλύσεις την ώρα που το έλεγε η κυρία Κοτσιφάκη. Τις βλέπουν οι γεραπετρίτες και θα πω για άλλη μια φορά. Μα μην λένε τα ίδια, σας παρακαλώ. Απαντήσατε. Δεν μπορούν να μιλάνε για καρκινογόνες σωλήνες. Σας έδωσα το λόγο, κύριε Καλατζάκη, με συγχωρείτε. Σας έδωσα το λόγο την ώρα που απαντήσατε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το καλύτερο νερό και να έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα. Πώς έχουμε λοιπόν ένα ποιοτικό καλό νερό τη στιγμή που την ίδια στιγμή καταναλώνουμε φιάλες εμφιαλωμένου νερού σε ποσοστό μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Εσείς, κύριε Πετρά, λοιπόν, τώρα το θυμηθήκατε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πετρά. Εσείς τώρα το θυμηθήκατε, κύριε Πετρά, αυτό. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πετρά και του υπενθυμίζω ότι μαζί τρέξαμε αυτά τα έργα. Περιμένετε, κύριε Καλατζάκη. Αυτά τα έργα μαζί τα τρέξαμε. Τα οποία δεν τα αναγνωρίσατε όμως. Εσείς αφήσατε πίσω. Αυτό παραμείνανε. Προχωρήσαμε σε σημαντικά έργα. Όσον αφορά τα λιμενικά έργα, ήμουν ένα άμυστος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Δεν σεβαστήκατε τίποτα. Δεν είπατε στο τέλος να καταργήσετε ένα ολόκληρο έργο για προσωπικό σας συμφέρον. Δεν καταργήσαμε τίποτα. Υπάρχει πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και συνεχίζει τη δουλειά που κάναμε από εκεί. Σα παρακαλώ τώρα. Σε μένα επιπροσωπικού για τις γεωτρήσεις ότι είχαμε λειψιδρία. Αυτό σας έλεγα πριν, ότι δεν κάνατε αρκετά έργα σε γεωτρήσεις, λιμνοδεξαμενές, ότι δεν μαζέψατε τα βρόχινα νερά. Δεν θα λέμε τα ίδια όμως. Επαναλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή. Κυρία Δασκαλάκη, γεωτρήσεις μετά από πολλά χρόνια γίνονται στο καμούσι τώρα. Έχει καταπατήσει όλη την ομοθεσία της Δασκαλάκη. Και τα μεγάλα έργα θέλω να ακούσω δύο-τρία πράγματα. Εσείς οι τρεις τσακώνεστε και ο κύριος Χινόπουλος έχει ουσιαστικά καταπατήσει όλη την ομοθεσία της Natura, που σημαίνει ότι κινδυνεύει το νησί αυτός ο βιότοπος που είναι παγκόσμιος αναγνωρισμένος να αποχαρακτηριστεί. Έχει επίσης, πρέπει να πούμε, ότι το όριο επισκεψιμότητας το έχει παραβιάσει πάμπολες φορές. 8 χρόνια είναι εδώ, τα καραβάκια τώρα έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν του κυρίου Χινόπουλου. Πού είναι αυτοί λοιπόν οι επισκέπτες που θα μείνουν 2 ώρες μέσα στην πόλη? Όχι, όχι, να μας απαντήσει λοιπόν. Κύριε Μουσουράκη, κύριε Καλατζάκη, σας διέφυγε ο κύριος Χινόπουλος. Συνεχίζετε να κινδυνολογείτε. Καθόλου σας διέφυγε. Ο κάθε επιχειρηματία στην Ιερά Πέτρα τι κάνει τη δουλειά του μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Κύριε Καλατζάκη, δεν σας αρέσει. Κύριε Καλατζάκη, τον κύριο Χινόπουλο, κύριε Καλατζάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό φαίνεται. Κύριε Μουσουράκη, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καλατζάκη. Μας ακούνε. Απευθύνθηκε στον κύριο Χινόπουλο, οφείλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Χινόπουλο. Δεν μπορεί να κινδυνολογεί ο κύριος Μουσουράκης και για τα νερά και για την επιχειρηματία στην Ιερά Πέτρα, οι οποίοι στηρίζουν την ανάπτυξη της Ιερά Πέτρα, κύριε Μουσουράκη. Δεν τη στηρίζετε εσείς, δεν τη στηρίζετε. Συντηρήσετε τις υποδομές. Πού είναι τα χρήματα αυτά? Κύριε Χινόπουλε, πάρτε τον λόγο. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Κύριε Μουζουράκη, δημόσιες τουαλέτες. Κύριε Μουζουράκη, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Χινόπουλε, πάρτε το λόγο για να τοποθετηθείτε. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, ξαφύγαμε από το θέμα. Όμως υποχρεούμε πολύ ήρεμα να απαντήσω στον κύριο Μουζουράκη. Καμία νομοθεσία της Natura δεν καταπατήθηκε και το λέω αυτό με όλη την παρησία. Μια αναρχία επικρατεί μέσα, πολύ. Κύριε Γινόπουλε. Σας διέκοψα, κύριε, σας διέκοψα. Αναρχία είσαστε εσείς. Αναρχία έχετε κάνει εσείς στο Ισραήλ. Σας παρακαλώ, αφήστε εμάς την δημοτική αρχή. Αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν. Κύριε Δασκαλάκη, κύριε, μου δώσατε το λόγο. Κύριε Μητσουράκη, σας παρακαλώ. Έτσι, η αναρχία ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Λοιπόν, ακούστε. Δεν θέλω επιπροσωπικότητα. Μα όταν λέει αναρχία. Ναι, οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και οι δημοτικές αρχές. Και η εκτιματική υπηρεσία. Και η εκτιματική υπηρεσία. Και η δασική. Και η δασική υπηρεσία. Θα τα λέμε όλα εδώ. Κάνουν απόλυτα σωστά το έργο τους. Παρακολουθούν. Δεν έχει γίνει καμία καταπάτηση της νομοθεσίας. Άλλα μας είπανε εμάς τα υπουργεία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλα μας είπανε εμάς τα υπουργεία. Αφήστε με να μιλήσω. Οι προϊστάμενοι, άλλα μας είπανε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν,
8 χρόνια κάνω εγώ αυτή τη δουλειά εδώ πέρα, όλα τα γραφεία έρχονται εδώ, 120.000 κόσμο μεταφέρω. Τι κερδίζει 80 οικογένειες, 80 οικογένειες τι μένει εδώ 80 οικογένειες 80 οικογένειες αυτό το παραμύθι θα λέμε σας... τώρα τις ευρωπαϊκές κύριε Μουζουράκη σας παρακαλώ να ολοκληρώσει επειδή ήταν μια τοποθέτηση επικοσωπικού ίσα ίσα με διαφέρει παιδεία του τόπου διακόψατε όλους τους συνομιλητές σας παρακαλώ πολύ αφήστε να μιλήσω και έχετε τον αντίλογο αν θέλετε. Λοιπόν, δεν παραβιάζεται καμία νομοθεσία και αυτή τη στιγμή 80 οικογένειες με την εργασία που τους προσφέρω έχουν δουλειά. Σαν εταιρεία νοικιάζω 10 σπίτια και 10 μαγαζιά χειμώνα-καλοκαίρι. Mm-hmm. Ψωνίζω για 120.000 κόσμο ψωνίζω από την αγορά της Ιεράπετρας. Αυτή είναι η δουλειά μου και επαναλαμβάνω καμία νομοθεσία δεν έχει παραβιαστεί. Τίποτα άλλο δεν έχω αποστολή. Κύριε λοιπόν. Δασκαλάκη, εγώ όμως θέλω να προσθέσω κάτι εδώ. Μπορεί να δουλεύουν 80 οικογένειες. Απλά και θέλω να ξεκαθαρίσω ένα. Εάν στο τέλος της εκπομπής δεν προλάβουμε όχι, να παρουσιάζεται ο κύριος Σιδηρόπουλος της Μαρία Τερέζα, παίρνει πραγματικότητα. Μπορώ να πω κάτι όμως εδώ. 80 οικογένειες, ευτυχώς που δουλεύουν στον κύριο Χινόπουλο. Ωστόσο, η Ιεράπετρα δεν κερδίζει κάτι από τον τουριστικό προορισμό Χρυσή. Να ξεκαθαρίζουμε τι λέμε. Πηγαίνουν από τα λεωφορεία με τον ξεναγό στα καραβάκια και ο διακινητής τους μεταφέρει στο νησί. Έχει λήξει, κύριε Βλάση. Ένα λεπτό, κύριε. Ήδη ξεκινήσαμε, έχει λήξει. Επειδή ξέρω καλά τα θέματα. Επειδή ξέρω καλά τα θέματα, για να μπορέσει να αλλάξει αυτό με τους tour operator, θα πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα και να πληρώνονται ώστε να μένουν στην Ιεράπετρα. Δεν γίνεται αυτό. Τι πρέπει να γίνει ώστε η Ιεράπετρα να έχει χρήματα στο παραλιακό της μέτωπο αλλά και σε όλη την πόλη, ώστε να κερδίζουν οι επιχειρηματίες και οι αγρότες μας. Αυτό λοιπόν, είναι το βασικό. Τι πρέπει να γίνει να η Ιεράπετρα τουριστικός. Η Ιεράπετρα τουριστικός. Μπορώ να τελειώσω. Η Ιεράπετρα τουριστικός. Κύριε Μουζουράκη, παρακαλώ. Η Ιεράπετρα τουριστικός. Δεν θα με καλύπτετε σε αυτό που λέω. Η Ιεράπετρα τουριστικός προορισμός. Τα χωριά μας που είναι τα στολίδια μας να έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα ώστε να έρχονται λεωφορεία, εκδρομές και να πηγαίνουν εκεί και να παραμένουν και να πιάνουν οι ντόπιοι χρήματα. Λοιπόν, κυρία Βλάση, μισό λεπτό. Δεν θα μας δώσει μισό μία λεπτό. Πολύ γρήγορα, κύριε Χινόπουλε. Έχετε 30 δεύτερα. Κύριε Μουζουράκη, σας παρακαλώ. Κυρία Κοτσιφάκη, αφήστε με να κάνω εγώ το συντονισμό. Διαρκώς πετάγεστε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε πάρει το χρόνο που έχετε ζητήσει. Δεν θέλω παράπονο. Δεν είναι μόνο σε εσάς, αναφέρομαι σε όλους. Πολύ κύριε γρήγορα Χινόπουλε. Θα απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο της κυρίας Βλάση. Ήδη μετά από συζήτηση που έγινε με τους επιχειρηματίες και μετά από δέσμευση που έκανα σε ενώπιόν τους, σας πληροφορώ ότι φέτος ήδη τα δύο γκρουπ έχουν έρθει, δεν ξεκίνησε κίνηση ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Δύο γκρουπ που ήρθανε παρέμειναν στην πόλη μία μισή ώρα. Κάναν τα ψώνια τους, με επικοινώνησαν επιχειρηματίες μαζί μου και με ευχαρίστησαν. Δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτό. Το κλείνουμε. Το θέμα... Όχι. Το κλείνουμε. Κλείνει εδώ. Ανοίξαμε το θέμα τουρισμού όμως και δεν πρέπει να απαντήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θέλω να σταθούμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε δύο ώρες, για οποιοδήποτε Δήμο και όχι μόνο για την Ιεράπετρα, δεν μπορούμε να τα πάρουμε ένα προς ένα τα θέματα. Επειδή λοιπόν. Κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ σοβαρό η υπόθεση της Natura. Γιατί την προσπερνάμε έτσι. Δεν την προσπερνάω. Θέσατε ένα ερώτημα. Μισό λεπτό, κύριε Μουζουράκη. Θέσατε ένα θέμα. Σας άφησα να ολοκληρώσετε. Έδωσα το λόγο στον κύριο Χινόπουλο. Πήραν το λόγο οι υπόλοιποι. Επέστρεψα στον κύριο Χινόπουλο. Θέλετε να κάνετε κάτι ως προς αυτό και να κλείσουμε. Εγώ δεν είπα τίποτα για αυτό το θέμα. Μα δεν είπαμε τίποτα. Ωραία, λοιπόν, εσείς το επιλέγετε. Αφού λοιπόν εσείς το επιλέγετε, πάμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Μουζουράκη, κάνετε την επιλογή. Εμείς επικοινωνήσαμε με υπουργεία, με προϊσταμένους, με υπευθύνους και μας έχουν πει οι άνθρωποι ότι δεν έχουν. Μην το κάνετε αυτό. Μόνο δεν με το Δήμο δεν επικοινώνησες. Μόνο με το Δήμο δεν επικοινώνησες για να μάθεις την αλήθεια. Αλήθεια το μόνο που κάνεις είναι να στέλνεις χαρτιά στα υπουργεία και στους φορείς. Όχι, υπερασπίζουμε την νομιμότητα. Την νομιμότητα και την προσπάθεια του Δήμου για να μπει 4,5 χρόνια τάξη στο νησί. Και δεν ξέρετε ποιοι κάνουν κουμάντα στο νησί. Θα την εφαρμόσουμε εμείς. Με εμάς τη Δημοτική Αρχή θα γίνουν δημοτικές επιχειρήσεις. Κυρία Κοτσιφάκη, κύριε Μουζουράκη, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ να δείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας τον έδωσα. Είπατε ότι θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση. Δεν θα σας δεν θα πλατιάζουμε. Λοιπόν, κυρία Κοτσιφάκη. Επειδή τώρα μιλάμε και λέμε ότι το κυρίαρχο είναι η καθημερινότητα των πολιτών
Πείτε μου αυτή η συζήτηση μεταξύ των επιχειρηματικών συμφερόντων του ενός ή του άλλου, πόσοι, αν πραγματικά αφορά την πλειοψηφία των γεραπετριτών και πόσοι γεραπετρίτες ωφελούνται από αυτό ή πόσους τους ενδιαφέρει άμεσα. Εδώ όμως αναδείχθηκε ένα άλλο ζήτημα. Πού πάνε, που αφορά όλους μας. Πού πάνε τα ανταποδοτικά λοιπόν του νησιού. Γιατί εμείς σαν παράταξη, σαν συνδυασμός, από τότε που υπάρχουμε στο Δήμο, το λέμε και το επισημαίνουμε. Ότι θα πρέπει τη διαχείριση του νησιού να την έχει ο Δήμος, σαν ο επικεφαλής συντονιστής, mm-hmm. σε συνδυασμό με τις εμπλεκόμενες άλλες υπηρεσίες, αστική υπηρεσία, αρχαιολογική υπηρεσία και λιμενικό. Οπότε λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ανταποδοτικά. Ο κύριος Σινόπουλος αναφέρθηκε για 120.000 επισκέπτες. Λοιπόν, το 1 ευρώ που παίρνει ο Δήμος, πού πάει? Τα λεφτά που μαζεύονται, πού πάει? Τι στις αγκαρίες και στην καθαριότητα, κύριε Κωσυμπάκη. Θα απαντήσουμε. Στις αγκαρίες και στην καθαριότητα πάνε, ορίστε. Πού πάνε όλα αυτά τη στιγμή που εργολάβος κάνει την καθαριότητα, εργολάβοι αναλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η διαχείριση λοιπόν του νησιού είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει ή να το ανοίξουμε και να το εξαντλήσουμε ή να το κλείσουμε εδώ και να ασχοληθούμε πραγματικά για την καθημερινότητα του πολίτη. Ωραία. Κυρία, λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όχι. Κύριε Μαζουράκη, δεν θα σας δώσω. 8 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ιεράπετρα ο κύριος Σινόπουλος από τη ΛΕΗ. 8 χρόνια η Ιεράπετρα κάνει μόνο την Αγκαρία. Και ο ίδιος ωφελείται μονάχα από αυτή την ιστορία. Κανείς άλλος. Επειδή λοιπόν κύριε Μαζουράκη θέτεται ένα θέμα επί προσωπικού, εγώ με βάση την διοντολογία οφείλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σινόπουλο. Κύριε Μαζουράκη, κύριε Καρατζάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Σινόπουλο, πάρτε το λόγο. Είναι επί προσωπικού, είναι υποχρέωσή μου να σας τον δώσω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα έχει μια λαθασμένη εικόνα ο κύριος Μουζουράκης. Λέει πράγματα τα οποία είναι αβάσιμα, δεν στέκουν σε καμία περίπτωση, δεν αντέχουν στη βάσανα της λογικής. Είναι μια επιχείρηση, την κάνουν τη δουλειά αυτή 25 χρόνια, όχι μόνο εδώ αλλά και στα Χανιά. Και κλείνουμε με αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, υπάρχουν αρχές που ελέγχουν την επιχείρηση, ελέγχουν το νησί. Τώρα για τα χρήματα που μαζεύει ο Δήμος, είναι θέμα του Δήμου, θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Στην επιχείρηση αυτή, όπως σας είπα, εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Η επιχείρηση αυτή ψωνίζει από την Ιεράπετρα, αφήνει τα χρήματά της εδώ. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι εννοεί. Δείτε τι τώρα τι γίνεται εδώ. Δείτε λοιπόν. Τι γίνεται. Όλοι μου ζητούν το λόγο πάνω σε αυτό το θέμα. Λογικό, δεν είναι αυτό. Λοιπόν. Ή θα το κουβεντιάσουμε. Όχι, κύριε Μουζουράκη, μην μου ζητείτε τώρα παράπονο. Μην το σταματάμε και μιλάμε για την υπόλοιπη. Κύριε Καρατζάκη, πόσες φορές έχει παραβιάσει το όριο επισκεψιμότητα ο κύριο Σινόπουλο? Κάνατε κάτι γι' αυτό? Δεν το μάθετε, διότι θα το χαρακτηριστεί το νησί. Από βιότοπο στην Ευρώπη. Κύριε Πετρά, μου ζήτησε το λόγο για να απαντήσω. Κύριε Πετρά, προσπαθώ να βάλω τη σειρά ποιο είναι αυτό που ζητάει το λόγο. Κύριε Πετρά. Να μιλήσουμε έτσι λίγο να καταλάβει ο κόσμο. Υπάρχουν περιοχές Natura που έχουν ένα ειδικό καθεστώς με μια συγκεκριμένη επισκεψιμότητα ιδιαίτερου κάλους και περιβαλλοντικής προστασίας που πρέπει ένα από αυτά λοιπόν πέρα από το Σελάκανο είναι και η νήσος Χρυσή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι. Τώρα πλέον να γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης. Υπάρχουν δύο εσείς, φορές κύριε Πετρά, ψηφίσατε το ρολόι να φορτώνει ανά 20 λεπτά. Εάν διακόψεις πάλι... Εσείς ψηφίσατε το ρολόι. Είναι αδύνατο. Τον ευνοήσατε τον κύριο Κοινόπουλο. Κύριε Μουζουράκη, ακούστε τώρα. Κύριε Πετρά, Κύριε Μουζουράκη, σας παρακαλώ πολύ, έξω να χάνω και εγώ την ψυχραιμία μου. Από την αρχή αυτού του μέρους διακόπτετε τους πάντες. Κύριε Πετρά, εδώ ήρθαμε να πούμε τα προβλήματα. Σας παίρνετε ή δεν παίρνετε το λόγο? Δεν ήρθαμε για παιδική χαρά, ήρθαμε να πούμε μισό τα λεπτό. Το θέμα ακούσουμε. Αυτό το ανοίξατε εσείς, κύριε Μουζουράκη. Ας ακούσει λοιπόν ο κύριος Μουζουράκης, ο οποίος ξέρει, επί παντός επιστητού έχει άποψη και μάλιστα εκρηκτική, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης, ο οποίος ασχολείται με την κεντρική και την ανατολική Κρήτη, ο οποίος αναλάβει από εδώ και πέρα όλη τη διαχείριση της νήσου Χρυσής. Ο φορέας αυτός, αυτό που ζητάμε εμείς, είναι, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος, πιάνει το Ρέθμο, το Ηράκλειο και το Λασίθ, να γίνει ένας τοπικός φορέας, τμήμα αυτού του κεντρικού φορέα.
Ο οποίο ιδρύθηκε πριν από μερικού μήνε. Αντιπρόεδρο είμαι εγώ, κύριε Πετράλα. Το οποίο. Δεν σε, μην με διακόπτει. Να λέμε τα πράγματα. Ναι, μετά θα το πει με το χρόνο σου. Να γίνει ένα τοπικό φορέα όσον αφορά την Ιεράπετρα και να ασχολείται με τι περιοχέ Natura τη Ιεράπετρα. Θα έχει τη δυνατότητα φύλαξη, αξιοποίηση και αηφόρου ανάπτυξη και προστασία των περιοχών αυτών. Μπαίνει λοιπόν σε ένα ειδικό κομμάτι αυτό το πράγμα και πλέον από εδώ και πέρα θα διαχειρίζεται συνολικά. Άρα, από αυτόν το φορέα. Θα είναι μια όλες οι περιοχές Natura 2000. Μια ελεγχόμενη διαχείριση. Μόνο διαχείριση. Ξέχασα να μας πει ο κύριος Πετράς αυτό που είναι το σημαντικό σε αυτό το φορέα, ότι πρέπει να έχει την εποπτεία του φορέα ο Δήμος της Ιεράπετρας, διότι αυτό το τοπικό σμαράγδι, ακούστε κύριε Πετρά, το τοπικό σμαράγδι της Μεσογείου, ζητάμε το οποίο ζητάμε ένα τοπικό φορέα για την Ιεράπετρα. Αφήστε με διακόψατε να τελειώσετε. Περιμένω να απαντήσω. Να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Μάλλον δεν σας αρέσει αυτό που θέλετε. Γιατί να δεν μου αρέσει. Μια χαρά. Όχι, να ενημερωθείτε. Πω, λοιπόν, τι σημαίνει. Να έχουμε την εποπτεία λοιπόν αυτού του κυρία νησιού. Βλάση, γιατί κυρία εγώ Βλάση, όταν ναι, έκανα αυτό το. Παίρνετε όμως το λόγο και καταλαμβάνετε κάτι το οποίο σημαντικό. Έχει υποθεί. Ωραία, δεν έχει υποθεί όμως αυτό που θέλω να πω. Ένα λεπτό. Μιλάτε περισσότερο από όλους. Κύριε Καλατζάκη, το νησί αυτό από την ώρα που έκανα το ντοκιμοντέρ με σήμερα, που είναι 6 χρόνια, έχει υποστεί τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσετε τι θέλουμε για τον τόπο μας. Κινδυνεύει το νησί, κινδυνεύει και ο κέντρος. Οι τελευταίες μελέτες, δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε σοβαρά, έτσι ώστε να το αφήσουμε στα παιδιά μας, να το βρουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η επισκεψιμότητά του πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα αποφασίσει ο φορέας πόσος κόσμος θα μπορεί να επισκέπτεται το νησί και με τι τρόπο και σε ποια σημεία. Να το σεβαστούμε όλοι λοιπόν. Να το σεβαστούμε όλοι για να διατηρήσουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι που λέγεται νήσος Χρυσή. Κύριε Πανταζή. Ευχαριστώ κύριε Δασκαλάκη. Συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει βεβαίως, να κάνει. Βεβαίως και ήταν μέσα έτσι κι αλλιώς στην ατζέντα το θέμα. Έχει να κάνει με τον τουρισμό της Ιεράπετρας, έχει να κάνει με την αυξημένη, είναι δεδομένο αυτό, επισκεψιμότητα στο νησί. Όλο αυτό θέλει διαχείριση. Ευτυχώς που έστω και με καθυστέρηση ιδρύθηκε αυτός ο φορέας διαχείρισης και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι με τις συνέργειες, τις συνεργασίες που θα έχει ο εκάστοτε δήμαρχος σαν αντιπρόεδρος στο φορέα αυτόν, θα έχει αποτελέσματα. Είχα προτείνει στη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα στον κύριο Πετρά να προσβάλλουμε το ΦΕΚ όπως είχε έρθει, το οποίο μας ρίχνει, γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι τρεις νομοί είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, είναι αυτοί που εκπροσωπούνται από το συγκεκριμένο φορέα. Για τα Χανιά υπάρχει ένας άλλος φορέας. Είχαμε το χρονικό διάστημα εντός 20 ημερών να προσβάλλουμε το ΦΕΚ και ήταν απάντηση αρνητική και από τις δύο πλευρές. Σήμερα πολύ πιθανό να είχαμε τον τοπικό φορέα που συζητάμε και είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι μεγάλος ο όγκος των περιοχών, τα τετραγωνικά, ο τα χιλιάδες στρέμματα. Θα προσέβαλε το φορέα. Όχι, ο Δήμος, για το Δήμο συζητάμε. Έτσι. Μπερδεύεται λίγο. Ήταν όμως αρνητική απάντηση όταν εγώ. Σήμα SOS. Υπήρχε λοιπόν η πρόταση και η πρόθεση από μένα να γίνουν όλες αυτές οι νομικές ενέργειες προκειμένου να μην ισχύσει αυτό που ίσχυε τελικά. Και ερχόμαστε τώρα με κορκοδίλια δάκρυα να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτό θα πρέπει να γίνει. Το χρονικό διάστημα που έπρεπε να γίνει δεν έγινε και τώρα το ζητάμε. Άρα λοιπόν αυτά είναι λάθη που έχουν όνομα, ταυτότητα και αναφέρονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ευτυχώς που μου δίνεται η δυνατότητα σήμερα και χαίρομαι που το σηκώσετε το θέμα για να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Πολύ θα πρέπει να γίνουν, κύριε Δασκαλάκη. Το νησί, κύριε Δασκαλάκη, είναι πλούτος. Άλλωστε, πολλοί από τους ακροατές μας, τηλεθεατές, έχουν επισκεφτεί το νησί και αντιλαμβάνονται γιατί μιλάμε. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την επιχειρηματικότητα. Το πρεσβεύουμε αυτό, θέμε επιχειρήσει στην Ιεράπετρα και μάλιστα να διακτηνήσουν τις εργασίες τους σε όλο το Δήμο. Αλλήμον αν επιχειρήσεις, αν σταθούμε απέναντι με μια συντηρητική λογική στις επιχειρήσεις που πρέπει να ανοίξουν για να υπάρχουν και αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Λέμε ναι λοιπόν στην ανάπτυξη και μέσα από το πρόγραμμα που έχουμε καταρτήσει, κύριε Δασκαλάκη, φαίνεται ξεκάθαρα όλο αυτό που πρεσβεύουμε σαν συνδυασμός.
Θα έρθει η ώρα που θα διοικήσουμε το Δήμο, κύριε Δασκαλάκη, και θα δει ο κόσμος και με ποιο τρόπο, αλλά και πόσο σύντομα θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές τις παρεμβάσεις για να σώσουμε όλες αυτές τις περιοχές Natura που είναι πάρα πολλές στην Ιεράπετρα. Κύριε Καλατζάκη. Λοιπόν, ο στόχος αυτής της Δημοτικής Αρχής ήταν να έχει ένα φορέα με μπροστάρι, θα το πω έτσι απλά, το Δήμο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με τη δασική υπηρεσία και με την αρχαιολογία και με τη χτηματική υπηρεσία. Γιατί πραγματικά η μόνη λύση είναι αυτή. Ο Δήμος Ιεράπετρας που παλεύει για το νησί, που διεκδικεί για το νησί, που καταθέτει προτάσεις στο Υπουργείο για αυτό το φορέα, γιατί καταθέσαμε πρόταση για να έχουμε δικό μας φορέα, δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Ξαφνικά το Υπουργείο έκανε ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, που τυχαίνει να είμαι και αντιπρόεδρος, και αυτό είναι θετικό για την Ιεράπετρα, διότι ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στο νησί, για να προστατεύσουμε την είσοδο χρυσή, να προστατεύσουμε την επιχειρηματικότητα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα στο νησί. Κάποιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, χρηματοδότησε ο Δήμος μία μελέτη για το δάσος των κέντρων. Με την αρχαιολογική υπηρεσία έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχουν ξεκινήσει αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι παραλίες είναι σε συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνει ο επισκέπτης και δεν δημιουργεί προβλήματα. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να βοηθήσουμε και να την προστασία του νησιού. Δεν δημιουργούν προβλήματα οι επισκέπτες στο νησί, αυτοί που πάνε με τα καραβάκια. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Δασκαλάκη. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν κάθε χρόνο ο Δήμος κάνει μια τιτάνια προσπάθεια για να βγάλει έξω ξύλα, λάστιχα, τηλεοράσεις, στρώματα, αυτά ποιος θα πηγαίνει? Ο επισκέπτης που πηγαίνει να κάνει τον μπάνιο του και να φύγει? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Η ενημέρωση λοιπόν από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής στον κόσμο της Ιεράπετρας για την προστασία του νησιού έχει φέρει αρκετά καλά αποτελέσματα. Από τη θέση μου ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος στο Σύλλογο, στο Φορέα Προστατευόμενων Περιοχών, γνωρίζοντας το πρόβλημα και συζητώντας και με τον πρόεδρο, θεωρώ ότι την επόμενη μέρα θα αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση στο νησί πάνω. Προς όφελος και της επιχειρηματικότητας, αλλά πάνω απ' όλα και για την προστασία του νησιού, γιατί όντως είναι μια προστατευόμενη περιοχή που πρέπει να την προστατεύσουμε και να την παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Και δεν μην αναφερόμαστε μόνο στο νησί. Υπάρχει το Σελάκανο, υπάρχει η Θρυπτή, υπάρχει το δάσος του Απηγανιά, που τώρα γίνεται προσπάθεια να κάνουμε και ένα βοτανικό πάρκο και πολλά άλλα σημεία στο Δήμο της Ιεράπετρας που ασχολούμαστε καθημερινά σαν Δημοτική Αρχή, γιατί πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο Δήμο της Ιεράπετρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο νησί, αλλά η δασική υπηρεσία σε Δημοτικό Συμβούλιο μας είπε ότι πρέπει να πηγαίνουν 500 άτομα στο νησί και πάνε 2.500. Η δασική υπηρεσία, κυρία Βλάση, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει πάρει απόφαση για 1.400 άτομα. Ο Δήμος, αυτό δεν έχετε στοιχεία να το αποδείξετε. Εγώ ο Δήμος εισπράττει ένα ευρώ ανταποδοτικά για την προστασία του νησιού και για την καθαριότητα και πάνω από 1.400 ευρώ. Αυτή είναι η άποψή σας. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Καθαριότητα υπάρχει και μάλιστα έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή για να κρατήσει το νησί καθαρό. Έχει ξεφύγει, κύριε Καλατζάκη, το όριο. Κάτι πιο σημαντικό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πρόταση την οποία την είχα βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να γίνει έτοιμα στην πυρασβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να υπάρχει φυλάκιο της πυρασβεστικής εκεί. Είναι και ένα θέμα που θέτουν και οι τηλεθεατές. Ορθώς το υπογραμμίζετε. Αυτό, μάλιστα, επειδή υπήρχε ο πυραγός τότε, ο προϊστάμενος της πυρασβεστικής Ιεράπετρας, είχε πει ότι χρειάζεται έτοιμα του Δήμου. Δεν ξέρω αν έγινε. Εγώ του είχα βάλει πρόταση τότε. Η άμεση λύση για το νησί, γιατί επανέρχομαι δευτερόλεπτα, κύριε Δασκαλάκη, είναι η φύλαξη. Και έχουμε κάνει έτοιμα στη δασική υπηρεσία, παρόλο τα προβλήματα που έχει, γιατί δεν έχει προσωπικό, να έχει μόνιμη φύλαξη πάνω στο νησί. Το νησί χρειάζεται αστυνόμευση. Δεν κινδυνεύει από τους επισκέπτες, κινδυνεύει από εμάς τους Έλληνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Για να λέμε τα πράγματα με λόγια. Φύλαξη, γιατί υπάρχουν δύο από τους Ιεραπετρίτες εννοείται. Βεβαίως. Από τους Έλληνες, είπα, κύριε Πετράκη. Για να δείτε ότι είμαι δίκαιος, κύριε Μουζουράκη, ζητάτε το λόγο πολλή ώρα. Πολύ γρήγορα, 30 δεύτερα. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθούμε. Εμείς δεν έχουμε κάτι με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με την ελεύθερη αγορά. Αλλά όταν βλέπουμε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία της Natura, παραβιάζεται ουσιαστικά, τι παραβιάζεται? Ότι είναι ένας παγκόσμιος βιότοπος ο οποίος κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί. Επίσης έχει παραβιαστεί πάρα πολύ το όριο των επισκεπτών, των τουριστών, που από ένα σημείο και πέρα ο Δήμος δεν εισπράττει. Γιατί αν τα εισπράξει θα φανεί
Ότι έχει παραβιάσει το όριο. Θέτε όμως πάλι θέμα υπάρχει τώρα. Υπάρχει το να τελειώσω όμως. Μη με διακόπτετε, κύριε Καλατζάκη. Υπάρχει το λιμεναρχείο που έλεγε. Μη με διακόπτετε. Θα μιλήσουμε επιτέλους. Μη με διακόπτετε, κύριε Καλατζάκη. Κυρία Κουτσιβάκη. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα θα πούμε. Αφήστε το δεκάλεπτο να ολοκληρώσω. Τι θα πούμε. Εμείς τι θα πούμε. Πλημμύρισε η Ιεράπετρα για την πολιτική προστασία. Θα πούμε. Για έργο μίλησαμε ούτε για τον πρωτογενή τομέα. Σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη καθημερινά. Λοιπόν. Για τους παιδικούς σταθμούς θα πούμε, για τα δημοτικά τρένα που πληρώνουμε θα πούμε. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, κυρία Κοτσιβάκη. Λοιπόν, εμείς τι προτείνουμε λοιπόν τώρα για να πάρει τον έλεγχο πίσω, να επανακτήσει τον έλεγχο ο Δήμος Ιεράπετρας. Προτείνουμε για να ελέγξει το νησί, γιατί 30 χρόνια δεν ελέγχεται. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Να γίνει μια δημοτική επιχείρηση. Κύριε Μουζουράκη, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Άμα αφήσετε, κύριε Δασκαλάκη, το λόγο και έχετε πει το ίδιο. Είμαι μιλίχιος, είμαι ήρεμος για να δικαιώσω και τον κύριο Πετρά. Ναι. Μάλλον να δικαιώσω περισσότερο εμένα και εν πάση περιπτώσει, γιατί λέω ότι είμαι επιθετικός. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Αυτό που έχει σημασία, ένα λεπτό, κύριε Μουζουράκη. Ναι, αυτό που έχει σημασία για να πάρει τον έλεγχο ο Δήμος Ιεράπετρας, που τον έχει χάσει τώρα και 30 χρόνια, προτείνουμε μια δημοτική επιχείρηση υπό τη μορφή ΑΕ, να ελέγχεται online αυτή η δημοτική επιχείρηση, να προκύψουν θέσεις εργασίας για την κάθε Γεραπετρίτσα και τον κάθε Γεραπετρίτη. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα, το Δήμο των Τρικάλων, ο οποίος είναι ο καλύτερος Δήμος της Ευρώπης, έχει διακριθεί. Αυτό προτείνουμε. Λοιπόν, ξέρεις και πόσα χρωστάει ο Δήμος των Τρικάλων. Ναι. Ξέρετε πόσα χρωστάει, κύριε Μουζουράκη. Έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος Δήμος. Αφήστε τώρα. Ως ο καλύτερος Δήμος. Μιλάμε τώρα. Αφήστε. Είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Μάθατε την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα. Και ο Δήμος των Τρικαίων είναι χειρότερος από εμάς. Μάθατε την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να έχετε πατήσει τα πόδια σας στο Δήμο. Δεν έχει καμία σημασία, βλέπουμε τα πεπραγμένα σας. Κύριε Καλατζάκη, τα βλέπει και ο Γεραπετρίτικος λαός. Ακριβώς. Εμείς είπαμε ότι μας έχουμε λαϊκό αυτή. Και βλέπει η Ιεράπετρα απόψε. Λοιπόν, για να επανακτήσει λοιπόν τον έλεγχο, τον οποίο τον έχει χάσει χρόνια τώρα, είναι μάλιστα η μόνη λύση που προτείνει ο συνδυασμός λοιπόν, Ιεράπετρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο λόγια για τον πρωτογενή τομέα. Μισό λεπτό. Κυρία Κοτσιφάκη, όσες φορές ζητήσατε τον λόγο, τον πήρατε. Λοιπόν, εσείς οι ίδιοι επιμένατε, όχι μόνο εσείς, όλοι, να θέσουμε ένα θέμα. Όσο εσείς ζητούσατε το λόγο, εγώ σας τον έδινα. Εσείς είστε υποψήφοι δήμαρχοι της Ιεράπετρας και οι Ιεραπετρίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στις 26 του Μάη. Δεν σας αρέσει αυτό που λέω, βλέπω ότι... Όχι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα δεκάλεπτο. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Βεβαίως, κύριε, έχετε το χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία τοποθέτηση. Ο καθένας θα πάρει από 2 λεπτά και θέλω να απευθυνθεί στους πολίτες της Ιεράπετρας, αυτού του πανέμορφου δυναμικού Δήμου, του κριτικού νότου, της κριτικής ενδοχώρας, του τουρισμού, του πολιτισμού. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, αξίζουν να γίνουν ακόμα περισσότερο, κανείς δεν τα αφισβητεί. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μουζουράκη, για να φτάσω με κυκλική πορεία και έτσι όπως επιτρέπει η διοντολογία, στον κύριο Καλατζάκη. Κύριε Μουζουράκη, έχετε 2 λεπτά. Για να τελειώσουμε, δηλαδή, ο τελευταίος λόγος. Είναι γιατί πρέπει να σας στηρίξουν οι Γεραπετρίτες. Λοιπόν, αυτό που είπα στην αρχή, ότι εμείς το λέμε δηλαδή συνεχώς και είναι και η πραγματικότητα, ότι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι από κόμματα, από αφεντικά, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιον από πάνω από την κεφαλή μας να μας πει τι θα κάνουμε. Εμείς θα πράξουμε μονάχα για το συμφέρον του τόπου. Και αν κάποιες φορές υπήρξε επιθετικός, το κάνω για τον τόπο μας, την Ιεράπετρα. Να λέμε τις αλήθειες επιτέλους και να επιλύουμε τα προβλήματα, όχι να δημιουργούμε περισσότερα. Θεωρώ ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε ουσιαστική πρόταση στα προβλήματα της καθημερινότητας, που είπαμε δηλαδή τις δημοτικές επιχειρήσεις, ένα, τα καραβάκια που πάνε για την Ίσο Χρυσή, και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η δημοτική αγορά, το κέντρο διανομής στο κέντρο της Αθήνας, ούτως ώστε να διοχετεύονται τα προϊόντα επάνω και να κερδίσει πολύ κάτι γρήγορα, πολύ καλύτερο στην τιμή. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα επιτέλους και με τα τοπικά δημοψηφίσματα να έχει όχι απλά μόνο τον λόγο, που πολλές φορές δεν τον δίνουν, μάλλον καθόλου δεν τον δίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίζουν οι Ιεραπετρίτες. Γιατί για αυτούς παλεύουμε και κάτι
Επίσης πάρα πολύ σημαντικό έχει είναι ότι ουδέποτε αυτοί οι άνθρωποι δικαιώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε λοιπόν η ώρα με εμάς στη Δημοτική Αρχή. Κυρία Κοτσιφάκη. Λοιπόν, για μας, για το συνδυασμό μας προτεραιότητα έχουν η καθημερινότητα για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεραπετρίτες. Ιεραρχώντας τα λοιπόν όλα αυτά και παρά τις δύσκολες συνθήκες ή την υποχρηματοδότηση των Δήμων, θα θέλαμε να βάλουμε έτσι μια ιεραρχία, τουλάχιστον όσα προλαβαίνω να πω μέσα στα δύο λεπτά. Θα είμαι πολύ αυστηρός με όλους σας, κύριε, γιατί πρέπει να κλείσουμε και 20. Έργα πολιτικής προστασίας, που σημαίνει γενναία χρηματοδότηση. Ήδη έχουμε προωθήσει και επερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα στη Βουλή, που σημαίνει, όταν λέμε έργα πολιτικής προστασίας, αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα. Να γίνουν αντισεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς και στις δημόσιες υπηρεσίες. Να υπάρχει οι παιδικές χαρές που δεν υπάρχουν στα χωριά και γενικότερα να βελτιωθούν οι παιδικές χαρές που υπάρχουν, οι χώροι άθλησης, οι χώροι πολιτισμού, να αυξηθεί το πράσινο στην Ιερά Πέτρα, να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία ακριβώς και να γίνουν χώροι τέτοιοι που να αποδοθούν στο λαό, να καταργηθούν τα τροφεία από τους παιδικούς σταθμούς και να μπορούν να καλύπτονται όλες οι αγρότησες οι οποίες δουλεύουν σκληρά στο χωράφι, αλλά λόγω του ότι παρουσιάζεται ένα πλασματικό εισόδημα. Κυρία Κοτσιφάκη, δεν μου αρέσει να γίνομαι επιθετικός, αλλά πιέζει ο χρόνος, αντιλαμβάνεστε, και θέλω να το σεβαστείτε όλοι αυτό. Εντάξει, να αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Να ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στο ειδικό σχολείο, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα στέγασης κλπ. Και ζητάμε από τους γεραπετρίτες να δώσουν ψήφο με πολιτικό κριτήριο, γιατί ακριβώς όλα τα ζητήματα που ζούμε είναι κυρία πολιτικά. Βλάση. Κυρία Βλάση. Πρώτα απ' όλα να πω γιατί πρέπει να με ψηφίσουν. Είπατε, γιατί καταρχήν είμαι γεραπετρίτησα. Είμαι γυναίκα που πιστεύω ότι μοιάζει ο Δήμος με το σπίτι, την οικογένεια. Η γυναίκα ξέρει να διαχειρίζεται, ξέρει να δημιουργεί καλή κατάσταση στο σπίτι, ευημερία, τα οικονομικά. Και επομένως νομίζω ότι μπορεί να συντεριάζει πολιτικές συμπεριφορές ανάλογες με αυτές που χρειάζεται ένας Δήμος. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι στο πρόγραμμά μας είναι σημαντικό ότι εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στους δύο μεγάλους πυλώνες. Είναι ο αγροτικός τομέας, ξέρουμε όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, με αγροτικούς δρόμους, δυτικά υπολείμματα, να έχουν τα ιεραπετρίτικα προϊόντα, το όνομά τους Ιερά Πέτρα, και όχι από δυσφήμιση λόγω φυτοφαρμάκων που κάποιοι εδώ επένδυσαν σε αυτό, να πουλούνται με το όνομα Λεωνίδιο. Να πάμε στο κομμάτι το τουριστικό. Εμείς έχουμε κάνει μερίδα για τον ιατρικό τουρισμό και φέρνουμε στην Ιερά Πέτρα μετά τις εκλογές, αμέσως και πριν από την αρχή τη δημοτική, την καινούργια, το Σεπτέμβριο, τον ιατρικό τουρισμό μέσω των ανθρώπων οι οποίοι φέρνουν τον πολύ ιατρικό γρήγορα, τουρισμό στην Κρήτη, τον εκκλησιαστικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, ώστε να συνδέσουμε το αγροτικό προϊόν με τον τουρισμό, να γίνει τουριστικός προορισμός και οι αγρότες μας να μπορούν επιτέλους να πουλούν και τα προϊόντα τους στον τόπο όπου τα παράγουν. Μάλιστα. Δηλαδή ανάπτυξη και στη συνέχεια υποδομές και μεγαλεπίβολα. Κύριε Χινόπουλε, μάλιστα. Δεν με οχώνεστε, είστε πάντα τα πιο σύντομο τοποθετήσει. Βέβαια. Λοιπόν, ακούστε, εμείς στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πολυκεντρικού, πολυεστιακού, δημοκρατικού νέου Δήμου Ιερά Πέτρας, που οι κοινότητες του θα παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Θέλουμε να ρίξουμε μεγάλο βάρος στις κοινότητες, όχι μόνο στην έξυπνη πόλη, και θα παίζουν καθοριστικό ρόλο και θα είναι ισότιμοι εταίροι του Δήμου. Ο συνδυασμός αποτελείται από νέους ανθρώπους, άφθαρτους, που έχουν όρεξη να δουλέψουν. Η Ιερά Πέτρα έχει την ίδια περίπου δομή με το Δήμο Πλατανιά, που ήμουν 8 χρόνια εκεί, στα αυτοδιοικητικά, δηλαδή και αγροτιά και τουρισμό, και έχω μεγάλη εμπειρία, αποκόμισα μεγάλη εμπειρία εκεί, όπου εργάστηκα χωρίς μισθό, και όπως έχω πει και εδώ επανειλημμένως, σε περίπτωση που εκλεγώ ως δήμαρχος, ο μισθός μου θα δίδεται στους αναξιοπαθούντες, σε σωματεία κλπ. Κύριε Πέτρα, ξεκινήσαμε πριν από λίγο καιρό μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία ως επιτοπλίστων θα έχει νέους ανθρώπους, θα είναι επιστημονικά κατηρητισμένη, με άποψη, με ενδιαφέρον, με όρεξη για δουλειά. Καταλήξαμε να γίνει μια πολύ καλή ομάδα που αποτελείται από παλιούς και νέους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, ανθρώπους με τα κοινά για αρκετά χρόνια, νέα παιδιά όμως που μπαίνουν για πρώτη φορά στη διαδικασία αυτή με πολύ όρεξη, με ένα σημαντικό
ικανό φορτίο το οποίο μπορούν να αποδώσουν στον τόπο τους. Θέλουμε την επόμενη μέρα να οραματιστούμε, να δημιουργήσουμε, να πάμε την Ιερά Πέτρα μπροστά, να δούμε τόσο την καθημερινότητα όσο και το μέλλον αυτού του τόπου, να σχεδιάσουμε για τα επόμενα 20 χρόνια και να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας και να δώσουμε τις δυνατότητες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, να ανοιχτεί στην κοινωνία, να ακούμε και μαζί τους να συνεργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Κύριε Πανταζή. Ευχαριστώ κύριε Δασκαλάκη. Να πούμε ότι σε δύο λεπτά χρόνο δεν μπορούμε να πούμε όσα χρειάζονται. Εμείς παραπέμπουμε τους τηλεθεατές σας να εντοπίσουν το πρόγραμμά μας. Είναι στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι θα μετατρέψουμε ως Δημοτική Αρχή τα χωριά μας σε μικρούς αξιόλογους τουριστικούς προορισμούς. Είναι για μας ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί. Τα χωριά μας είναι πλούτος. Θα επενδύσουμε στο επιχειρήν, στην εξωστρέφεια με μια λογική συνεργασίας. Άλλωστε, υπηρετούμε την συμμετοχική τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Δασκαλάκη, και αυτό αποδεικνύεται από όλα όσα έγγραφα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, θέσεις, αρχές και πρόγραμμά μας. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, εκεί υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει σοβαρότατη και διαχρονική έλλειψη στη διαχείριση των ατόμων με κινησιακά προβλήματα, άτομα με αναπηρίες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα σηκώσουμε πολύ ψηλά και δεσμευόμαστε δημόσια ότι την Ιερά Πέτρα με την δικό μας συνδυασμό στην Δημοτική Αρχή η Ιερά Πέτρα θα αρχίσει να αλλάζει με τη συνεργασία όλων των δημοτών χωρίς να κλείσουμε πόρτα σε κανένα, είτε επιχειρηματίας είναι αυτός είτε ιδιώτης. Κύριε Καλατζάκη. Εγώ είμαι υπερήφανος και εγώ και οι συνεργάτες μου στον τόπο που ζούμε, που υπηρετούμε. Που υπηρετώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι υπερήφανος για το έργο το οποίο έχουμε κάνει και τα τελευταία χρόνια στην Ιερά Πέτρα. Ένα έργο που τώρα είναι δημοπρατημένα 22,5 εκατομμύρια και μέχρι τέλος Αυγούστου άλλα τόσα στο Δήμο της Ιερά Πέτρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια, ανεξάρτητα αν κάποιοι ακολούθησαν το δρόμο τους και τους εύχομαι και καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν και κάναμε ένα δυνατό ψηφοδέλτιο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε την επόμενη μέρα και θα παρακαλέσω τους γεραπετρίτες να κρίνουν τους επόμενους δημοτικούς συμβούλους από το έργο το οποίο έχουν προσφέρει στην Ιερά Πέτρα. Διότι αν έχουμε ανθρώπους με εμπειρία, με όρεξη, με διάθεση για πολλή δουλειά, όχι για λίγη δουλειά, γιατί ο Δήμος Ιεράπετρας θέλει πολλή δουλειά, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά την επόμενη μέρα. Μετά τις εκλογές είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν ούτε ηττημένοι ούτε νικητές. Όλοι μαζί θα συστρατευτούμε για το καλό τόπο μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα εδώ, που ταξιδέψατε από την Ιερά Πέτρα για να βρεθείτε στο Ηράκλειο εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής στην Crete TV. Ήταν ομολογουμένως μια πολύ εκρηκτική συζήτηση. Πολλές φορές ίσως να ξέφυγε, όμως εγώ θα απευθυνθώ σε εσάς τους φίλους από την Ιερά Πέτρα. Αυτή την εκρηκτική διάθεση των υποψηφίων να την χαρακτηρίσω ως μια εκρηκτική ανάγκη να πάνε την Ιερά Πέτρα ένα βήμα παραπέρα. Εσείς θα αποφασίσετε, καθώς ανάμεσά μας σε αυτό το τραπέζι κάθεται ο επόμενος ή η επόμενη δήμαρχος της Ιερά Πέτρας. Καλό σας ξημέρωμα.